μήνυμα. Θέλω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να καλωσορίσω όλους όσους βρίσκονται πίσω από τις οθόνες τους στην μεγάλη αυτή και χαρούμενη παρέα. Ήδη από όσα ελέγχθησαν μέχρι αυτή τη στιγμή ακούστηκαν διάφορες έννοιες και διάφορες λέξεις που τις θεωρώ κλειδιά στην εποχή που ζούμε και που έχουν να κάνουν με όλη μας τη δραστηριότητα και τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Έχει περάσει ήδη μία σχολική χρονιά, πολύ δύσκολη για όλους, πρώτα απ' όλα για σας, και στη συνέχεια κατ' επέκταση και για μας που συμπάσχουμε μαζί σας. Βέβαια, μέσα από αυτή τη δύσκολη χρονιά προέκυψε, και γι' αυτό το συνεχίζουμε κιόλας φέτος, η ευκολία, όπως ανέφερε και η Σοφία πριν, του να μπορεί να έχουμε στα σεμινάρια μας συμμετοχή εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα, που αλλιώς θα ήταν αδύνατον να την έχουμε. Και έτσι να δίνεται η ευκαιρία σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που θέλουν να μπουν σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια των δικτύων της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, και να δούμε πώς όλοι μαζί, πολύ στενά δικτυωμένοι, γιατί αυτή είναι η λέξη κλειδί και η οποία μπορεί να υλοποιηθεί με πολλούς τρόπους, να πετύχουμε τους κοινούς στόχους, τους μεγάλους στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τους επιμέρους στόχους που έχει το κάθε ένα από τα 5 δίκτυα που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης μαζί με τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τα ΚΠΕ και όλη αυτή την πολύ παραγωγική δομή. Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε και να πούμε, όπως γενικότερα συμβαίνει στη ζωή, ότι μέσα από κάθε κακό μπορεί να προκύψει και κάτι καλό. Αρκεί να είμαστε αισιόδοξοι, να έχουμε θετική προσέγγιση στα πράγματα και να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Νομίζω ότι αυτές οι τρεις παράμετροι είναι πολύ βασικές. Και να πω δύο λόγια, για να μην σας φάω το χρόνο, για αυτό το συγκεκριμένο δίκτυο με την επωνυμία «Φύση χωρίς σκουπίδια», που είναι ίσως από τους πιο μικρούς τίτλους των δικτύων μας, λέει όμως πολλά. Και πολλά που δεν είναι με την πρώτη σκέψη, δεν πάει το μυαλό σου με την πρώτη σκέψη. Αν λίγο όμως καλύσεις, θα δεις πόσα πολλά πράγματα κρύβονται κάτω από αυτό, που ήταν μία σύλληψη της Μαρίας της Ρουσομουσακάκη εδώ και 25 περίπου χρόνια. Τόσο δεν ήταν, Μαρία? Τόσο. Και γιατί το λέω αυτό? Φανταστείτε, σκεφτείτε λοιπόν μία φύση, ένα τοπίο φυσικό, το οποίο έχει σκουπίδια. Άρα επηρεάζεται η αισθητική του, επηρεάζεται η υγιεινή του περιβάλλοντος χώρου. Τώρα και με τη μεγάλη ευαισθητοποίηση την πρόσφατη λόγω πυρκαγιών, πάει αμέσως και πιο στοχευμένα το μυαλό μας σε πόσα από αυτά τα σκουπίδια ειδικά μπορεί να είναι η πρόξενη αυτών των μεγάλων φυσικών καταστροφών. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να σκεφτόμαστε, και μέσα στη διάρκεια αυτή των 25 χρόνων τις προσεγγίσαμε όλες αυτές τις διαστάσεις μέσα από τα μαθητικά συνέδρια, τα σεμινάρια, για να δώσουμε και σε εσάς όλους και σε όσους έχουν συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια ιδέες για το πόσο μπορείτε
να απλώσετε τα φτερά σας και τα πλοκάμια σας μαζί με τους μαθητές σας, που είναι και αυτή βέβαια πηγή έμπνευσης, στο τι αξίες μπορεί να κρύβει μια τέτοια θεματική, εξού και η επιμέρους δράση που είχε τεράστια επιτυχία, το άλλοι πεινούν, άλλοι πετούν, σίγουρα θα αναφέρει η Μαρία. Επίσης, πόσο μας δίνει την δυνατότητα και πρέπει να εμβαθύνουμε στις οικονομικές διαστάσεις αυτών όλων των διεργασιών. Γι' αυτό και ως πιο τελευταία καινοτομία, ας πούμε, στη θεματολογία του δικτύου, μιλάμε για κυκλική οικονομία, για βιοοικονομία. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πράγματα έρχονται, αναπτύσσονται, ξεκινήσανε από κάτι πολύ μικρό, περιορισμένο, και τώρα τείνουν να απλωθούν και να αγκαλιάσουν πάρα πολλούς τομείς. Εκεί λοιπόν, και με αυτό θέλω να κλείσω, γιατί για μένα και για το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή για όλη την εταιρεία, αυτός είναι ο πρωταρχικός, αν θέλετε, στόχος της στρατηγικής μας για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για την αειφορία, όπως έχουμε προσθέσει τα τελευταία 1-2 χρόνια, είναι η σημασία της δικτύωσης. Της δικτύωσης που έχει και ενέχει μέσα την πολύ σημαντική διάσταση της μονιμότητας. Δεν μιλάμε για δικτύωση σε μία, ας πούμε, δράση, πήγα, φύτεψα ένα δέντρο, γύρισα στο σχολείο μου και τέλειωσε. Αυτό δεν είναι δικτύωση και δεν παράγει ένα μόνιμο αποτέλεσμα για τη βελτίωση του κόσμου στον οποίο ζούμε και στον οποίο θέλουμε να καταφέρουμε, να οδηγήσουμε, να γίνει καλύτερος και τα παιδιά μας να έχουν μία πιο ικανοποιητική ζωή. Εγώ με αυτό θέλω να κλείσω, να κρατήσετε στο μυαλό σας αυτές τις πολύ σημαντικές λέξεις κλειδιά, που είμαι σίγουρη ότι θα προκύψουν, δεν είναι τυχαία δηλαδή που τις ανέφερα, γιατί είναι το κοινό πιστεύω μας. Θα προκύψουν λοιπόν και μέσα από τις εισηγήσεις και όλα αυτά που θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και να ξέρετε ότι είμαστε διαρκώς κοντά σας, γιατί αποτελείτε τα τμήματα του πιο σημαντικού πυλώνα του έργου μας εδώ και 70 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Φαντάζομαι ότι η Θεοδώρα θα σου πει τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστούμε καλά, πολύ, κυρία Νικηφοράκη. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Σταυρούλα Τριανταφύλου, που είναι πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου και υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσόνας, να μας παρουσιάσει για τη στοχοθεσία του σημερινού σεμιναρίου. Καλησπέρα και από μένα, συναδέλφοι, συνάδελφοι. Έχουμε εξοικειωθεί με την εξαποστάσεως και στα αρνητικά και στα θετικά. Σήμερα θέλω να μείνω μόνο στα θετικά, αυτό που υπόθηκε και πριν. Δεν υπήρχε περίπτωση από τόσα διαφορετικά μέρη της Ελλάδας να βρεθούμε σε 2 ώρες και να ανταλλάξουμε απόψεις. Οπότε σας καλωσορίζω σε ένα νέο κύκλο από ό,τι φαίνεται εξ αποστάσεων συναντήσεων για φέτος, με την ελπίδα ότι θα είναι και η τελευταία και θα τα πούμε από του χρόνου και διαζώσεις. Καλησπερίζω λοιπόν από την πλευρά του Πέτρα Πεζόνας που συντονίζει το δίκτυο Φύση χωρίς σκουπίδια. Θα ήθελα να πω 2 λόγια για τη στοχοθεσία του σεμιναρίου, που είναι αναστοχαστική, δηλαδή θέλουμε να δούμε το τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να περιηγηθούμε στους κύριους θεματικούς άξονες και το εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου Φύση χωρίς σκουπίδια,
να θυμηθούμε ίσως και κάποιες καλές πρακτικές στο παρελθόν, αλλά να τα δούμε όλα αυτά από μια καινούρια σκοπιά. Τα γνωρίζετε, γνωρίζετε ότι φέτος έχουν μπει και τα εργαστήρια δεξιοτήτων στον αναστοχασμό και στον επαναπροσδιορισμό του τι έγινε χθες από τη σκοπιά του τώρα, είναι αναγκαίο να μιλήσουμε για τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, γιατί όλες οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων αντλούνται από την Ατζέντα 2030 και τους 17 στόχους. Γιατί οι 17 στόχοι και γιατί δεξιότητες, το γιατί θα προσπαθήσω να απαντήσω όχι από την πολιτική, από την εκπαιδευτική πολιτική, όχι από αυτή τη σκοπιά έτσι, αλλά από την ουσία, από το περιεχόμενο. Έχω βάλει εδώ δύο φωτογραφίες που είναι σκουπίδια, είναι ρούχα. Όχι μόνο τα ρούχα, οποιοδήποτε σκουπίδι, οποιοδήποτε απόρριμα έχει μια ιστορία. Αυτή η ιστορία περιγράφεται με αυτό το γραφικό, με αυτή τη ροή, που είναι η εξόρυξη πρώτης ύλης, ο μετασχηματισμός, η δημιουργία, η κατανάλωση κτλ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν πετάω κάτι και το διαχειρίζομαι ως, το συμπεριφέρω μάλλον ως απέναντι το σκουπίδι ή το διαχειρίζομαι, στην ουσία διαχειρίζομαι ή πετάω φυσικούς σπόρους, η πρώτη, η έναρξη. Αλλά αυτό το σχεδιάγραμμα, αυτό το διάγραμμα δεν μας λέει και αυτό μόνο, μας λέει ότι σε όλη αυτή την ροή, σε όλη αυτή τη θεματολογία, φύση χωρίς σκουπίδια υπάρχουν και οι αφανείς ήρωες, οι πρωταγωνιστές, δηλαδή όλοι αυτοί που σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας εργάζονται και βοηθούν στην παραγωγή, στην κατανάλωση κτλ. Των προϊόντων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλα τα παραδοσιακά περιβαλλοντικά προβλήματα δεν μπορούμε πλέον να τα προσεγγίσουμε ανεξάρτητα από θέματα δικαιωμάτων, δικαιοσύνης. Είναι αυτό που με μια λέξη, με μια φράση λέμε Ατζέντα 2030, οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μηδενική φτώχεια, αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Αναλογιστούμε ότι η Ατζέντα 2030 έγινε το 2015 από τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, με πολλούς στόχους, με 169 επιμέρους υποστόχους. Αν αναλογιστούμε λοιπόν ότι η κύρια επιδίωξη ήταν να ολοκληρωθεί η διακήρυξη της χιλιετίας το 2000, ερχόμαστε μπροστά σε ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό που είναι για πρώτη φορά τα παγκόσμια προβλήματα δεν αφορούν μόνο τις καημένες μακρινές χώρες, τις αναπτυσσόμενες, αλλά και τις αναπτυγμένες. Δηλαδή είναι προβλήματα όλων. Αυτό το 2015 τέθηκε, είχε γίνει πια συνειδητό ότι οι αναπτυγμένες χώρες δεν είναι σε καταφύγιο, απειρόβλητες, δεν είναι στο απειρόβλητο. Και βέβαια, να ανοίξω μια παρένθεση, και η τελευταία πανδημία, η υγειονομική κρίση με τον κορονοϊό, το έχει δείξει πολύ έκδηλα ότι κανένας δεν είναι προστατευμένος. Η καινοτομία, η δεύτερη, είναι ότι οι στόχοι διατυπώνονται με όρους δικαιωμάτων για όλους. Εισάγονται νέες θεματικές. Ό,τι είχε να κάνει με την ειρήνη, τη συνεργασία, την ευημερία, είναι καινούργια πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν αναλογιστούμε πάλι ότι από το 1948 με την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπήκανε τα δικαιώματα, τα ατομικά και τα πολιτικά, οι ελευθερίες δηλαδή, όπως φαίνεται εδώ στη φωτογραφία πάνω, και μπήκαν τα θέματα της ευημερίας, δηλαδή τα οικονομικά και τα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά τότε δεν μπήκαν, τι δεν μπήκε, τα περιβαλλοντικά. Τα περιβαλλοντικά δικαιώματα ήταν πολύ αργότερα, από τη δεκαετία του 70 και μετά. Τώρα λοιπόν, με τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, φαίνεται σαν να τα δικαιώματα όλων, για όλους, εξασφαλίζονται, θεματοποιούνται και η παγκόσμια κοινότητα πρέπει να τα προβάλλει, να τα διασφαλίσει. Τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία, με την κοινωνία και με τη βιόσφαιρα. Αυτά τα τρία κομμάτια, αυτά τα τρία κομμάτια είναι αυτά που είναι αναγκαία σε μια ολιστική θεώρηση
Και με αυτά μπορούμε να προσεγγίσουμε και τις δεξιότητες που είναι το αντικείμενο των επόμενων εισηγήσεων μέσα από καλές πρακτικές. Δεν θέλω να σταθώ εδώ στο γεγονός ότι οι 17 στόχοι, να το πω λίγο πιο γρήγορα, βλέπετε εδώ ένα δίκτυο σχέσεων, οι 17 στόχοι αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλον, δηλαδή αν θέλεις να πετύχεις ποιοτική εκπαίδευση, αναγκαστικά θα επιτύχεις, θα θέλεις μάλλον να λάβεις μέτρα για να επιτύχεις ισότητα των φύλων κτλ. Υπάρχουν πολλοί στόχοι που αλληλεπιδρούν θετικά, για παράδειγμα η μηδενική φτώχεια με τις λιγότερες ανισότητες, αλλά υπάρχουν, όπως εδώ, το λέω γρήγορα, φαίνεται, δηλαδή ο στόχος του καθαρού νερού και της απογέτευσης, των βιώσιμων πόλεων, της υπεύθυνης κατανάλωσης, της ζωής στη στεριά, ζωής στο νερό. Δεν θέλω να σταθώ πολύ για να μην σας κουράσω, αλλά είναι αυτονόητο ότι αυτοί οι στόχοι δεν μπορούν να προσεγγιστούν αυτόνομα ο ένας, ξεχωριστά ο ένας από τον άλλον. Υπάρχουν όμως και στόχοι που είναι αντίθετοι ή που δεν συνδέονται ή που συνδέονται αρνητικά, όπως δυστυχώς η φθηνή και καθαρή ενέργεια με τα αυτοκίνητα, με τις μπαταρίες, θέλουν κοβάλτιο. Το κοβάλτιο φαίνονται στις φωτογραφίες, θέτει το θέμα, η εξόριξη του κοβαλτίου μάλλον, θέτει το θέμα των ανισοτήτων, της παιδικής εργασίας κτλ. Επομένως, αμέσως με την Ατζέντα 2030 μπαίνουμε σε ένα δίκτυο σχέσεων. Και το κυριότερο είναι ότι τα ζητήματα της αειφορίας δεν μπορούν να προσεγγιστούν ξεκομμένα. Τι κερδίζουμε στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση για την αειφορία με τους 17 στόχους. Κερδίζουμε ότι σύμφωνα με έρευνες δίνεται συγκεκριμένο περιεχόμενο στις αξίες μας. Δηλαδή το να υλοποιείς ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκπαίδευση για την αειφορία, θέλοντας να κάνεις εκπαίδευση αξιών, είναι το καταλληλότερο, σύμφωνα με την έρευνα, εργαλείο, γιατί πραγματικά οι αξίες δεν είναι κάτι αφηρημένο και μεταφυσικό, ούτε είναι θέμα κατήχησης, βγαίνει, εκμεύεται από τα παιδιά μέσα από την ανασχόληση με τα πραγματικά προβλήματα. Δεύτερο όφελος, μας απεγκλωβίζουν οι 17 στόχοι από τον αποσπασματικό τρόπο σκέψης. Αυτό που είπαμε πριν, η καθαρή ενέργεια, όχι μόνη της, πρέπει να δούμε και το θέμα των ανισοτήτων και τα λοιπά. Είναι η συστημική και ηθική σκέψη, όπως καταλαβαίνετε, και η συστημική και δημιουργική σκέψη, γιατί μπαίνει το μυαλό και σε άλλα μονοπάτια. Για παράδειγμα, το καθαρό νερό δεν είναι και μία λύση στο πρόβλημα της συσσόρευσης των πλαστικών, π.χ. Δεν είναι μόνο η ανακύκλωση. Είναι και να έχεις και καθαρό νερό, να μην αγοράζουμε συνέχεια μπουκάλια. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό και τελευταίο, ότι επειδή ακριβώς μαθαίνουμε να προσεγγίσουμε τα θέματα των απορριμμάτων και των περιβαλλοντικών προβλημάτων γενικά ολιστικά, μας απομακρύνει από το θετικιστικό παράδειγμα, δηλαδή δεν είναι μόνο μετρήσιμα που παρατηρούμε, με διαχείριση φυσικών πόρων που είναι πολύ σημαντικά αυτά, αλλά είναι και θέματα δικαιωμάτων, ισότητας, κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. Είναι το όλο, οικονομία, κοινωνία, βιόσφαιρα και όπως θα δείτε οι δεξιότητες, αυτές είναι οι θεματικές ενότητες του εργαστηρίου δεξιοτήτων, έχουμε και την ευημερία, τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με την ευημερία που διασφαλίστηκαν ήδη από το 1948. Έχουμε όμως και τα δικαιώματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, που είναι από τη δεκαετία του 70 και ύστερα και που θεματοποιούνται ξεκάθαρα με την Ατζέντα 2030. Είναι βέβαια και τα θέματα δικαιωμάτων, που είναι και αυτά μέσα στην Ατζέντα 2030. Και ό,τι είχε να κάνει με την οικονομία, δεν την ξεχάσαμε και αυτήν, αλλά οικονομία που συνδέεται με καινοτομία, με κυκλική οικονομία κτλ. Εδώ τελειώνω, ελπίζω να μην σας κούρασε. Συνοψίζοντας απόψε, θέλουμε να δούμε λίγο το ίδιο το δίκτυο, το δίκτυό μας, φύση χωρίς σκουπίδια, καλές πρακτικές από σχολεία, από αυτή τη σκοπιά των εργαστηρίων δεξιοτήτων και στο τέλος θα κάνουμε και ένα μικρό εργαστήριο μικρό στην Ολομέλεια για να το βάλουμε λίγο, να δούμε λίγο τις διασυνδέσεις. Σταματάω να κάνω διαμοιρασμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Νεφέλη Τριανταφύλου.
Θα μας μιλήσει τώρα η κυρία Μαρία Ρουσομουστακάκη, που είναι αντιπρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, σχετικά με το δίκτυο, το περιεχόμενό του, τις θεματικές του, τα βήματά του, το εκπαιδευτικό του υλικό, δράσεις που έχουν υλοποιηθεί. Οκ. Ευχαριστώ, Θεοδόρα μου. Λοιπόν. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Τώρα, εγώ θα σας παρουσιάσω το δίκτυο Φύσης Χωρίς Σκουπίδια. Οι παλιοί μας οι φίλοι το γνωρίζουν. Οι καινούργοι όμως δεν ξέρουν και πολλά πράγματα. Και επιπλέον έχουμε αφαιρέσει κάποια σημεία που κάναμε αναδιάταξη προτεραιοτήτων, θεμάτων κλπ. Γιατί είμαστε στο 2021. Και έτσι λοιπόν θα σας δείξω από άλλη σκοπιά λίγο πολύ αυτό το δίκτυό μας. Λοιπόν, τι είναι το Φύς Χωρίς Σκουπίδια? Το 1996 ξεκίνησε και ξεκίνησε σαν μια καμπάνια που λέγαμε «Όχι σκουπίδια στην όμορφη φύση μας». Έγινε πρόγραμμα Φύση Χωρίς Σκουπίδια, ιδρυτικός φορέας η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Το 2006 εγκρίνεται ως εθνικό πια δίκτυο. Από το 2006 ως το 2021 το δίκτυο λειτουργεί συνεχώς. Φέτος, στην 21 του Ιουλίου, πήραμε τη νέα ανανέωση του δικτύου για την σχολική χρονιά. Ο στόχος. Ας δούμε μερικά, θέλω να τα βλέπουμε και από διαφορετική σκοπιά κάθε φορά. Δηλαδή, ο στόχος, ευαισθητοποίηση, συνεργασία, εθελοντική προσφορά, κοινή δράση. Τι κάνουν οι εθελοντικές ομάδες? Σε γενικές γραμμές ενημερώνονται, συνεργάζονται, αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση. Δηλαδή, τι? Σε σχέση με τους φυσικούς πόρους, τη σωστή χρήση τους, τον περιορισμό της πατάλης, περιληπτικά πάντα. Συνεργάζονται. Είναι ένα βασικό κομμάτι του Φύση Χωρίς Σκουπίδια. Με τις τοπικές αρχές, με την τοπική κοινωνία, σε σχέση πάντα με τον περιορισμό της πατάλης υλικών και ενέργειας και την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Και επιδιώκουν... Ναι, ακούω κάποιον, αλλά δεν πειράζει. Επιδιώκουν την αλλαγή συμπεριφοράς και τη μείωση των αποβλήτων στο σχολείο και στο σπίτι μέσα από απλές πρακτικές. Τώρα, οι βασικές θεματικές ενότητες. Θέλω να τονίσω μερικά πράγματα. Ένα είναι η μείωση των απορριμμάτων. Είναι η επαναχρησιμοποίηση υλικών και αντικειμένων, η κομποστοποίηση, η έμφαση στις ανθρώπινες αξίες και το περιβάλλον και ειδικά η δράση άλλοι πετούν, άλλοι πεινούν και πήγαμε στην κυκλική οικονομία. Για να δούμε τις βασικές θεματικές από τα R και από μια άλλη σκοπιά στη συνέχεια. Θυμάστε που λέγαμε τα 3 R. Τώρα έχουν γίνει 5. Εγώ σας έβαλα εδώ 4 και βάλαμε και ένα app, αλλά βάλαμε πρώτο και καλύτερο το rethink. Άρα γυρνάμε, ξεκινάμε, ξανασκέψου. Και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα. Να τις δούμε από διαφορετική σκοπιά. Έχουμε δηλαδή δράσεις ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τη διαχείριση των υλικών και της ενέργειας. Έχουμε και το κομμάτι καθαρισμός, υιοθεσία φυσικού χώρου. Έχουμε όλο εδώ το πακέτο. Μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση. Τα έχω βάλει επίτηδες έτσι. Η ανακύκλωση είναι ένα μικρό κομματάκι μας. Αναβάθμιση υλικών, κατασκευές, δημιουργίες από άχρηστα υλικά, διάθεση απορριμμάτων σε άλλους τομείς παραγωγής και χρησιμοποίησης. Και να το που φτάσαμε στην κυκλική οικονομία και την βιοοικονομία. Κομποστοποίηση. Πρέπει πια να κάνουμε κομποστοποίηση. Άλλοι πετούν, άλλοι πεινούν. Πόσο επίκαιρη είναι αυτή η ενότητα και θα τη δούμε και παρακάτω. Έχουμε στόχο την αξιοπρεπή διαβίωση.
και να το πάλι ξανασκέψου, μείωσε, ξανά χρησιμοποίησε, ανακύκλωσε, αναβάθμισε και στείλε το στην κυκλική οικονομία. Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή? Εδώ είναι η διεύθυνση, θα σας την βάλει στο chat για τους καινούριους φίλους η Θεοδώρα σε λίγο. Και όσοι θέλουν θα δηλώσουν εκεί για να ενταχθούν στο δίκτυό μας. Υπάρχουν βασικά βήματα. Ξεχωρισμένα εδώ δεν είναι λίγα, είναι αρκετά. Ξεκινάμε από την οργάνωση περιβαλλοντικής ομάδας. Ενημέρωση μέσω εκπαιδευτικού υλικού. Και πάμε και στον εντοπισμό χώρου που επιβαρύνεται με απορρίμματα. Μπορεί να είναι η σχολική αυλή, αλλά μπορεί να είναι και κοντά ένας χώρος. Απομάκρυνση των απορριμμάτων, συνεργασία, θυμάστε, με τις τοπικές αρχές και ο στόχος μας να διατηρήσουμε καθαρό το περιβάλλον. Οι μαθητές μας δεν είναι καθαριστές του περιβάλλοντος. Είναι ένα κομμάτι του φύση χωρίς σκουπίδια, ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να πάνε και να στοχεύσουν στο πώς θα διατηρήσουν καθαρό το περιβάλλον τους. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έχει όμως και άλλα βήματα. Επιλογή άλλων δραστηριοτήτων από τις θεματικές ενότητες του δικτύου. Και υπάρχουν πολλές. Έχουμε ανάπτυξη συνεργασιών, επιθυμητές. Έχουμε μετά, πρέπει να γίνει η παρουσίαση δράσεων στη σχολική κοινότητα. Γιατί? Έχει στόχο την ευαισθητοποίηση μαθητών, αλλά και των γονέων, των πολιτών, της τοπικής κοινωνίας. Και μετά πρέπει να σταλούν τα αποτελέσματα, μην το ξεχνάτε, σας παρακαλούμε αυτό, στην Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου. Γιατί? Γιατί θα γίνει αξιολόγηση από τη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου και θα πούνε και ένα μπράβο στο τέλος, στις καλές πρακτικές. Συνοπτικά βλέπετε τα βήματα εδώ. Ενημέρωση, εγγραφές, δραστηριότητες, αξιολόγηση, πιστοποιητικά και βράβευση. Αυτή είναι η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου μας για τη φετινή χρονιά. Βλέπετε ότι έχουμε 9 μέλη, όλοι εκπαιδευτικοί, με ειδικές γνώσεις, ευαίσθητοι όλοι στο θέμα της κατανάλωσης, της βιώσιμης χρήσης και κατανάλωσης. Και πάμε στο εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου. Αρκετό είναι από παλιά, αλλά προσθέσαμε και καινούριο. Το περισσότερο από αυτό το υλικό υπάρχει πια σε ηλεκτρονική μορφή. Αφίσες και το καμάρι μας της τελευταίας σεζόν, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, είναι η δανειστική εκπαιδευτική βαλίτσα. Μια βαλίτσα κύκλους κάνει. Έχει αρκετό υλικό, από ό,τι θα δείτε, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μέλη του δικτύου, στο πλαίσιο της υποστήριξης δράσεων για το περιβάλλον κλπ. Και τι περιέχει, πού στοχεύουν πρώτα, στο δούμε πού στοχεύουν πρώτα. Πληροφορίες που στοχεύουν στη διέγερση ενδιαφέροντος και όλα αυτά, τα σκέφτεστε και μόνοι σας, αλλά δείτε τι έχει μέσα. Η δανειστική λοιπόν έχει εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου, έχει ένα CD με παρουσίαση του δικτύου και με εικόνες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, οδηγίες για κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά και βέβαια ορισμένα έντυπα που είναι απαραίτητα, είναι πια σε ηλεκτρονική μορφή. Έχει πακέτα ερωτήσεων-απαντήσεων σχετικά με τα απορρίμματα, χρόνο διάλυσης υλικών, σήματα ανακύκλωσης για να χρησιμοποιηθούν σε παιχνίδια εκμάθησης. Έχει ένα ήρωα, το Βιδάκια, κατασκευασμένο από άχρηστα παλιά ανόργανα υλικά που προτρέπει τους μαθητές να λειτουργήσουν στο πλαίσιο του upcycle. Και έχει βέβαια και μια μεταλλική σίτα για ανακύκλωση χαρτιού. Έχει επιτραπέζιο μαζί το φιδάκι, εδώ ξέχασα να κάνω τικ, το φιδάκι της ανακύκλωσης. Έχει 2 βιβλία μυθιστορηματικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα σχετικά με την ανακύκλωση. Έχει μια υφασμάτινη τσάντα του δικτύου, φύση χωρίς σκουπίδια, που δορίζεται στην ομάδα, στο σχολείο που θα πάρει τη βαλίτσα. Έχει δεκάλογο οικολογικής συμπεριφοράς, ένα ενοιολογικό χάρτη για απόβλητα, ένα αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σχετικά με τα απόβλητα και έχει και δώρο 2 λουλούδια φτιαγμένα από τμήματα πλαστικών μπουκαλιών. Δεν βάζουμε εικόνες. Τη βαλίτσα θα τη δείτε
στο επόμενο σεμινάριο που έχουμε και πώς θα χρησιμοποιήσετε κάθε κομμάτι της. Είχαμε και πανελλήνια μαθητικά συνέδρια. Τώρα σταματήσαμε γιατί δεν έχουμε κρίματα, δεν έχουμε χρηματοδότηση. Ευελπιστούμε ότι σε λίγο θα έχουμε χορηγίες και θα μπορέσουμε να κάνουμε και το επόμενό μας πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο. Εδώ έχετε εικόνες από τα συνέδρια αυτά και βλέπετε ότι έχουμε από τους μικρούς μας μαθητές νηπιαγωγία μέχρι μεγάλους μαθητές γυμνασίων και λυκείων. Και βέβαια τα προεδρία είναι από μαθητές μας. Το τελευταίο, η μουσική των παλιών μετάλλων. Και έχουμε επιπλέον, δεν δείχνουμε εικόνες γιατί καταλαβαίνετε δεν μας παίρνει ο χρόνος. Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών. Εκθέσεις δημιουργιών μαθητών από ανακυκλώσιμα υλικά. Διαγωνισμούς. Και τώρα μπορούμε να σας πούμε ότι εκτός από αυτούς έχουμε και τον ετοιμαζόμαστε και για τον επόμενο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό συγγραφής περιβαλλοντικής ιστορίας. Θα σας τον ανακοινώσουμε στο επόμενό μας σεμινάριο. Εκθέσεις δημιουργιών μαθητών από ανακυκλώσιμα υλικά. Και έχουμε και τη δράση μας «Άλλοι πετούν, άλλοι πεινούν». Η δράση ξεκίνησε το 2009 και φτάνει μέχρι σήμερα. Σήμερα είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρη. Στόχο έχει αυτό. Ξεκινήσαμε το 2009 που έγινε σύνδεση σχολείων με σχολεία της Ναμίμπια. Τότε σκεφτόμαστε την Αφρική, τα προβλήματα των μαθητών εκεί και πήγαμε Αφρική. Τώρα μένουμε Ελλάδα και πάμε στο 2021 με το βασικό μας ερώτημα. Κάθε χρόνο μας απασχολεί αυτό το ερώτημα. Τι κάνουμε φέτος, τι δεν κάναμε μέχρι τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε για τη διέγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών μας. Τότε είπαμε είμαστε στα 3, στα 4 έργια τα λοιπά. Τι κάνουμε, σίγουρα χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους, παραμένουμε, βλέπετε, πιστοί σε μερικά πράγματα και περιορίζουμε την παραγωγή αποβλήτων. Μειώνουμε τα απορρίμματα, ανακυκλώνουμε, επαναχρησιμοποιούμε, αναβαθμίζουμε, αναδομούμε παλιά υλικά και αντικείμενα. Μέσα και από το μειώνω και λοιπά και λοιπά και φτάνω στην κυκλική οικονομία. Το λέω και το ξαναλέω αυτό, γιατί δεν είναι το α και το ω η ανακύκλωση. Παρακαλώ πολύ να το προσέχουμε. Δεν είναι το α, είναι το εύκολο κομμάτι, αλλά δεν πρέπει να σταματάμε εκεί. Θέλουμε τη βιώσιμη κατανάλωση. Θέλουμε την αλλαγή συμπεριφοράς. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση και θέλουμε να μοιραστούμε αγαθά και να συμβάλλουμε στη βελτίωση των συνθήκων ζωής ατόμων που βρίσκονται σε υποδεέστερη θέση. Και έτσι το 2021 ρωτάω, τι να κάνουμε, το ξανασκέψου, ξανασκέφτομαι σε κάθε στιγμή. Και εδώ σίγουρα έχουμε τους 17 στόχους. Πόσοι άραγε από αυτούς κολλάνε με το φύση χωρίς σκουπίδια. Αφήσαμε έτσι και για καλό εκεί κάποιους που δεν τους κυκλώσαμε, αν και θα μπορούσαμε. Και έχουμε και τώρα τη σύνδεση των θεματικών ενωτήτων, των εργαστηρίων δεξιοτήτων, με το δίκτυο φύση χωρίς σκουπίδια. Εντάξει, αυτά εδώ έχουν σχέση με το φύση χωρίς σκουπίδια. Και σε λίγο θα σας τα παρουσιάσουν οι εκλεκτοί μας εδώ, μέλη από την εκλεκτή μας παρέα. Και εγώ μπορώ να σας πω μόνο πως στις 22 Οκτωβρίου έχουμε το επόμενό μας σεμινάριο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς που έχουν πια γραφή στο δίκτυο. Είναι από την ανακύκλωση στην κυκλική οικονομία. Έχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα τις δούμε από κοντά. Έχουμε βασικά απλά φαινομενικά ερωτήματα που τα βάζουμε και τα απαντούμε. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι «Είστε σίγουροι πως τους μπλεκάδους ρίχνετε αυτά που πρέπει να ρίξετε?»
Ξέρετε τι σημαίνουν τα ετικετάκια και τα σήματα πάνω στις συσκευασίες? Είστε σίγουροι? Και στις 4 Νοεμβρίου μιλάμε για βιοοικονομία με πειράματα. Και έχουμε και το διαγωνισμό που σας είπα και πριν, συγγραφής περιβαλλοντικής ιστορίας, που θα ανακοινωθεί στη συνέχεια. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μαρία Ρουσουμιστακάκη και τώρα θα περάσουμε σε παρουσίαση καλών πρακτικών στο πλαίσιο του δικτύου από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας. Είναι η κυρία Ανδιάνα Κασβίκη από το δεύτερο νηπιαγωγείο Νέα Σαρτάκης, όπου θα μας δείξει την παρουσίασή της με τίτλο «Σκουπίδια, όχι ευχαριστώ». Καλησπέρα σας. Ακούγομαι καλά? Ωραία. Ναι, μια χαρά σας ακούμε. Ωραία. Λέγομαι Ανδιάνα Κασβίκη, εκπροσωπώ το δεύτερο νηπιαγωγείο στη Νέα Αρτάκη στην Εύβοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και ειδικότερα του δικτύου Φύση Χωρίς Σκουπίδια. Να ξεκινήσουμε. Θα προβάλλετε εσείς την παρουσίασή σας, έτσι? Ναι, ναι. Μισό λεπτάκι γιατί... Ωραία, λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Σίγουρη ότι... εδώ... Όχι. Έχω δυσκολευτεί λίγο σε αυτό. Μισό λεπτάκι. Το μίκρινα τώρα και... Ναι, ναι, από κάτω, αν μπορείτε, βάλετε την μπάρα στη μέση, κάτω δεξιά. Εδώ, όχι. Όχι, τώρα το ζουμάρετε. Θέλει zoom out, στη μέση που είναι η γραμμή. Ναι. Ωραία. Εσείς το βλέπετε ολόκληρο, γιατί εγώ το βλέπω μικρό. Ήθελα να κάνω... μισό λεπτάκι, μπερδεύτε. Όχι. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Δεν πειράζει, θα περιμένουμε λίγη ώρα. Μισό λεπτάκι. Μπορείτε να πατήσετε το stop share. Ναι, και να το ξανακάνω. Συγγνώμη τώρα γι' αυτό. Θέλετε να την προβάλλω εγώ? Όχι, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μεγαλώνει. Κάτι... Σε εμάς φαινόταν κανονικά πριν. Τώρα φαίνεται μεγάλο. Τώρα φαίνεται μεγάλο, το βλέπετε? Φαίνεται σε όλη την οθόνη? Γιατί... Όχι, δεν φαίνεται σε όλη την οθόνη. Είναι ζουμαρισμένο. Δηλαδή, αν πατήσετε λίγο το escape και βάλετε την μπάρα στη μέση, ανοίξτε λίγο... μήπως να ανοίξετε, να πατήσετε το κουτάκι δίπλα στην ελαχιστοποίηση. Α, τώρα. Ωραία, τώρα είναι εντάξει. Ωραία. Συγγνώμη τώρα για όλο αυτό. Λοιπόν, είπαμε από το δεύτερο νηπιαγωγείο Νέα Σαρτάκη στην Εύβοια. Το θέμα μας, ο τίτλος ήταν «Σκουπίδια, όχι ευχαριστώ». Πήρανε μέρος 22 νήπια και προνήπια. Και θα ήθελα να πω ότι το νηπιαγωγείο μας τα τελευταία χρόνια παίρνει μέρος σε πολλά προγράμματα εθνικά και ευρωπαϊκά, προσπαθώντας να ενισχύσουμε την οικολογική συνείδηση των μαθητών μας και να τους ευαισθητοποιήσουμε γενικότερα ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι μετέχουμε και στα δίκτυα της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, κάνοντας πολλές περιβαλλοντικές δράσεις. Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσω, οι δράσεις μάλλον που θα σας παρουσιάσω, αποτέλεσαν ένα μέρος ενός e-twinning προγράμματος με τίτλο «Ενεργά σχολεία, μια οικοσυμμαχία», που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη 24 σχολείων από την Εύβοια και την Ευθιότητα, την περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό ακριβώς να ευαισθητοποιηθούν οι μικροί μαθητές και να γίνουν μελλοντικά ενεργοί πολίτες. Τώρα να πω επιτροχάδιν τους στόχους. Γνωστική ως προς την διαμόρφωση οικολογικής ευαισθησίας για τη διαχείριση των σκουπιδιών, πειραματισμός με επαναχρησιμοποίηση υλικών, να κατανοήσουν και να προτείνουν λύσεις
να εργαστούν κυρίως ως ομάδα, συνεργατικά και συναισθηματικοί, κυρίως δουλεύοντας μέσα από την ομάδα, να καλλιεργηθεί η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η κοινωνικοποίηση, να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από τα άχρηστα υλικά, χρησιμοποιώντας τη δημιουργικότητά τους και τη φαντασία τους. Επίσης, να νιώσουν τη χαρά του «μοιράζομαι και προσφέρω ό,τι δεν θέλω». Κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδιά που έχουν και πληθώρα παιχνιδιών. Να νιώσουν μέλη μιας μεγαλύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, από άλλα σχολεία, οικολογικά ευαισθητοποιημένης. Και φυσικά, ψυχοκινητικοί στόχοι, γιατί δουλέψαμε θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια ρόλων, κατασκευές με διάφορα υλικά και έτσι απέκτησαν διάφορες δεξιότητες. Τώρα ξεκινώντας, βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν να δημιουργήσουμε μια περιβαλλοντική επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, από εκπρόσωπο της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης και από την ομάδα μαθητών του σχολείου μας. Στη συνέχεια, οι στοχευμένες δράσεις που θέλαμε να κάνουμε εντάχθηκαν στο αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου και θέλω να τονίσω ότι ήταν σημαντική η συνεργασία με τους γονείς, καθώς μας βοήθησαν πολύ, ειδικά σε μια χρονιά που βασιστήκαμε στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Πολλές δράσεις, δηλαδή, έγιναν με τη βοήθειά τους από το σπίτι. Ξεκινήσαμε μαζεύοντας σκουπίδια από το πεζοδρόμιο του σχολείου μας, το οποίο γυρνιάζει με το τρίτο δημοτικό σχολείο Νέας Αρτάκης και πολύ συχνά στα διαλύματα τα παιδιά του δημοτικού πετούν αρκετές συσκευασίες από το φαγητό τους έξω από τη μάντρα. Εμείς λοιπόν κάναμε μια πρώτη δράση μαζεύοντας τα σκουπίδια. Ενημερώθηκαν οι γονείς για όλες τις δράσεις μας με επιστολή και στη συνέχεια έγραψαν τα παιδιά, μάλλον έγραψα εγώ λέγοντάς μου τα παιδιά τις ιδέες τους και πρότειναν κάποιες ιδέες στον κύριο Αντιδήμαρχο, μεταξύ των οποίων θελήσαμε να μας τοποθετήσουν και ένα κάδο ανακύκλωση έξω από το σχολείο μας, βλέποντας και τα σκουπίδια που είχαμε μαζέψει. Μεταξύ των άλλων, καθώς υπάρχει κάδος ανακύκλωσης, αλλά είναι γύρω στα 500 μέτρα μακριά. Και η εκπρόσωπος του Δήμου εδώ παρέλαβε την επιστολή μας. Στη συνέχεια φτιάξαμε στο νηπιαγωγείο μία γωνιά άχρηστων υλικών για επαναχρησιμοποίηση. Εκεί μπορούσε όποιο παιδί ήθελε στις ελεύθερες δραστηριότητες να κάθεται και να φτιάχνει ό,τι θέλει χρησιμοποιώντας μόνο άχρηστα υλικά. Βάλαμε διάφορα υλικά, εφημερίδες, ρολά υγείας, χαρτιά στολισμού, καλαμάκια, καπάκια. Θέλω να σας πω ότι για το έργο «Το ενεργά σχολεία, μια οικοσυμμαχία» φτιάξαμε το λογότυπο του έργου μας. Είναι αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας πάνω αριστερά, ένα μεγάλο σπίτι, όλα από κομμάτια από πανιά που μας έφεραν οι γονείς και στη μέση η γη μας από χαρτόνι ζωγραφισμένη, όπου φτιάξαμε και ατομικές κονκάρδες, όπως βλέπετε πιο κάτω. Σκουπίζαμε πολύ συχνά την αυλή μας, γιατί έχουμε δέντρα γύρω-γύρω και πέφτουν πολλά φύλλα, τα οποία όμως είπαμε, μάθαμε, ότι δεν είναι πραγματικά σκουπίδια και τα μαζεύαμε και τα αδειάζαμε στο διπλανό χωράφι, γιατί ό,τι προέρχεται από τη φύση μπορεί να ξαναγυρίσει σε αυτήν. Οπότε δεν τα πετάμε αυτά στους κάδους. Μια άλλη δράση ήταν ότι μαζέψαμε τα σκουπίδια 2 εβδομάδων από το δεκατιανό των μαθητών και φτιάξαμε ένα οικολογικό γλυπτό για την Αρκτική. Βέβαια, αφού τα διαχωρίσαμε, τα ομαδοποιήσαμε τα σκουπίδια σε πλαστικά και χάρτινα, κολλήσαμε και διάφορα χαρτάκια και φτιάξαμε, όπως βλέπετε κάτω δεξιά, το γλυπτό της Αρκτικής. Είναι όλο από άχρηστα υλικά. Επίσης, έχουμε ένα μικρό κυπάκι στο σχολείο μας, με 3 πορτοκαλιές, μαζέψαμε πορτοκάλια από τον κήπο του σχολείου μας, τα στύψαμε, τα ήπιαμε
και τις φλούδες τους τις θάψαμε στο έδαφος σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε κομπόστ. Επίσης θάψαμε και ένα κομμάτι χαρτί και ένα κομμάτι πλαστικό για να δούμε στο τέλος της χρονιάς αν υπήρχε κάποια διαφορά. Κάνοντας αυτό, μιλήσαμε και για το ανθρακικό αποτύπωμα της μπανάνας, γιατί πολλά παιδιά φέρνουν σαν δεκατιανό στο σχολείο μπανάνα, σε σχέση με αυτό του πορτοκαλιού, το οποίο μαζέψαμε στην αυλή μας. Οι εικόνες είναι κάτω, βλέπετε. Ζωγραφίσαμε όλο το ταξίδι της μπανάνας και ζωγραφίσαμε και το ταξίδι του πορτοκαλιού, που ήρθε απευθείας από την αυλή του σχολείου μας μέσα στο σχολείο. Στη συνέχεια τώρα περνάμε στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, όπου φτιάξαμε πολλά οικολογικά στολίδια, τόσο τα Χριστούγεννα όσο και το Πάσχα, με τη βοήθεια των γονιών. Και κάποια τα στολίσαμε εδώ στην κάτω δεξιά εικόνα στο φράκτη του σχολείου μας. Μαζεύαμε όλη τη χρονιά καπάκια, αλλά και από προηγούμενες χρονιές, και τα δωρήσαμε στο Κεκικαμέα Έλβιας, που έχει να κάνει με ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Και επίσης φτιάξαμε και πολλά μαθηματικά παιχνίδια με άχρηστα υλικά, με καπάκια, με λάστιχα. Χρησιμοποιούμε πολύ το χαρτόνι από χαρτόκουτα. Σε όλη τη διάρκεια της εξαποστάσεως, τα παιδιά είχαν μάθει πλέον να ανακυκλώνουν στο σπίτι τους και μας έστελναν φωτογραφίες, βλέποντας ότι ομαδοποιούν τα υλικά και τα ξαναχρησιμοποιούν, τους ζητάγαμε να κάνουν ό,τι κατασκευές ήθελαν. Έχουν φτιάξει πρόσωπα, ρομπότ, τρενάκι. Και όταν επιστρέψαμε στα σχολεία μας, φτιάξαμε και εμείς διάφορες κατασκευές. Εδώ είναι από το σπίτι, έχουμε φτιάξει από κρυάτικα καπέλα. Αυτό που βλέπετε με τις μέλισσες το φτιάξαμε στο σχολείο, είναι όλο από άχρηστα υλικά. Και έχουμε φτιάξει και τα ρομπότ μας, τα οποία μπορείτε να τα δείτε εδώ καλύτερα. Με καλαμάκια, αυγοθήκες, ρολά από χαρτιά υγείας. Εδώ είναι ένα βιντεάκι. Να το αφήσω ή να το προχωρήσω? Αφήστε το. Δεν θέλετε, ναι. Είχα πει σε ένα παιδί να το παρουσιάσει έτσι απλώς, να κουνάει τα ρογό. Ωραία. Επίσης, φτιάξαμε μουσικά όργανα. Ήταν μια δράση που άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά, με ανακυκλώσιμα υλικά. Και αυτά είναι αυγουλάκια από τα Kinder αυγά, μανταλάκια, πλαστικά κουταλάκια, διάφορα υλικά. Και επίσης ζητήσαμε από τα παιδιά να φέρουν στο σχολείο παιχνίδια που δεν χρησιμοποιούσαν πια σε καλή κατάσταση, στο πλαίσιο του ανακυκλώνω και μοιράζομαι ό,τι δεν χρειάζομαι. Έτσι καταλήξαμε με πολλά παιχνίδια, και όπως αυτοκινητάκια, μια πλαστική κουζίνα για την αυλή και ένα ποδηλατάκι που το χρησιμοποιούν σε κάθε διάλειμμα τα παιδιά. Εδώ κάτω ανακυκλώνουμε, σας είπα, περπατώντας έναν κάδο που είναι 500 μέτρα μακριά, γι' αυτό ζητάμε να είναι και έξω από το σχολείο μας κάδος. Φυτεύουμε λουλούδια σε λάστιχα αυτοκινήτου που τα βάφουμε για να ομορφύνουμε την αυλή του σχολείου μας. Και μια μεγάλη δράση που κάναμε ήταν να καθαρίσουμε την κοντινή μας παραλία, φτιάχνοντας και την αφίσα μας. Καθαρίζω, φροντίζω, προσέχω για να έχω. Και τέλος, την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, πραγματοποιήσαμε από το σχολείο μας μία πορεία στα πλαίσια του προγράμματος Πορεία με Στόχο της ActionAid προς το 3ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αρτάκης που βρίσκεται δίπλα μας, με σκοπό να τους ενημερώσουμε για την κλιματική αλλαγή και τη σημασία της ανακύκλωσης. Επίσης, είχαμε φτιάξει φυλάδια που τα είχαν ζωγραφίσει τα παιδιά και είχαμε γράψει συνθήματα και τα μοίρασαν εδώ στα παιδιά του 3ου Δημοτικού. Το πρόγραμμα δεδομένης της δύσκολης εκπαιδευτικής κατάστασης θα ήθελα να πω ότι πήγε πάρα πολύ καλά, κατάφερε τους στόχους του, οι γονείς συνεργάστηκαν πολύ καλά και στο τέλος δόθηκαν και ψηφιακά ερωτηματολόγια που ανταποκρίθηκαν πλήρως οι γονείς και πήραμε ανάλογη ανατροφοδότηση.
Και θέλω να πω ότι άλλαξαν στάση ως προς τη διαχείριση των σκουπιδιών τους, αλλά αυτό το είδαμε και από τον τρόπο που έφερναν τα δεκατιανά τους τα παιδιά. Πριν τα τύλιγαν σε πολύ μεγάλα, σε πολλά αλουμινόχαρτα. Άλλαξαν πολύ στάση. Βέβαια, οι δράσεις μας έγιναν γνωστές στην τοπική κοινότητα. Όπως σας είπα, ήταν το νηπιαγωγείο μας ένα από τα 24 σχολεία της Εύβοιας στο e-twinning πρόγραμμα Ενεργά Σχολεία Μια Οικοσυμμαχία. Συνεργαστήκαμε με τον Δήμο Νέας Σαρτάκης, με την ActionAid και κυρίως με τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που μας βοήθησαν πολύ στην εξαποστάσεως εκπαίδευση και όχι μόνο. Και όλες οι δράσεις βρίσκονται στο blog του σχολείου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κασβίκη, για το τόσο μεγάλο πρόγραμμα που κάνατε και όλες αυτές τις συνδέσεις που είχε και γενικότερα πώς προσεγγίσατε το ζήτημα των απορριμμάτων από όλες τις σκοπιές και τις πλευρές. Υπάρχουν και μηνύματα συγχαρητήρια για το έργο σας στο chat που έρχονται. Είναι πολύ δημιουργικές και αηφόρες οι δράσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Γιώτα Σιόλα. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου και είναι και υποδιευθύντρια του 4ου σχολείου, Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης. Θα μας μιλήσει. Γεια σου, Γιώτα. Μέχρι συγχαρητήρια. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το πρόγραμμα στην Αρτάκη. Μου δίνει τα νιάτα μου. Ναι, όταν ήμουν, να σας πω κάτι, εφαρμόζω πολλά χρόνια περιβαλλοντικά προγράμματα και μέχρι να κάνω share screen στην οθόνη μου, να σας πω ότι αυτές τις μέρες θυμήθηκα ένα μαθητή μου σε ένα πρόγραμμα που είχε πει στη γιαγιά του. Γιαγιά, το πρόγραμμα έγινε το 2007. Γιαγιά, αφού ακούγατε για την κλιματική αλλαγή, γιατί δεν κάνατε κάτι? Είχε πει η γιαγιά του ότι μου φαινόταν πολύ μακριά το 2000. Όταν κάναμε προγράμματα και λέγαμε τι θα γίνει το 2020, το 2030, πάλι μας φαινόταν και αυτό μακριά. Είμαστε στο 2021 και πολύ γρήγορα θα ζήσουμε στο πρώτο Θεό στο 2030. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω με αυτό, ότι το γιατί δεν κάναμε κάτι, ότι δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Μέσα από τα συγκεκριμένα, μέσα από τα προγράμματα, πρέπει καταρχάς να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι και να δημιουργήσουμε μια άλλη φιλοσοφία. Αυτό που έκανε το σχολείο της Αρτάκης, πιάνω από αυτό για να μπω τώρα παρακάτω, είναι ότι συνεργαζόμαστε πάντα με την τοπική κοινωνία, πάντα συγκεντρώνουμε στο σχολείο προϊόντα που είναι προς ανακύκλωση, αλλά πάντα κοιτάμε να επαναχρησιμοποιήσουμε, να χαρίσουμε, να δώσουμε χαρά και σε άλλους, να κρατήσουμε τα παιδιά σε ομάδες και να προχωράμε παρακάτω όλοι μαζί, γιατί η γη είναι το σπίτι μας και σε αυτό κατοικούμε όλοι. Πώς συνδέονται τώρα οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων με το δίκτυο Φύση Χωρίς Σκουπίδια? Να πω καταρχάς ότι το δίκτυο περιλαμβάνει την περιβαλλοντική εκπαίδευση, ένα σύνολο δράσεων σε ετήσια διδακτική περίοδο, που σκοπό έχει οι μαθητές να συμμετέχουν, να βιώσουν οι ίδιοι, να είναι πρωταγωνιστές, να ερευνήσουν, να μάθουν, να ανακαλύψουν, να προτείνουν σε θέματα όσον αφορούν τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τα αγαθά από τη γη, τα οποία δεν είναι ανεξάντλητα, να περιορίσουμε τη σπατάλη και να μειώσουμε τα απόβλητα. Είναι χαρακτηριστική αυτή η αφίσα που είχε το δίκτυο πριν πολλά χρόνια, που λέει το μυρμήγκι, λιγότερα απορρίμματα, ναι, αλλά βοήθα και εσύ λίγο. Δεν θα περιμένουμε να το κάνουν οι άλλοι, πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μαζί. Στη φωτογραφία φαίνεται η βαλίτσα, την έδειξε πριν και η κυρία Ρουσομουστακάκη, με τα υλικά που μπορεί να τον πάνε σε όλα τα σχολεία που ενδιαφέρονται. Και ξεκινάμε όσον αφορά το κομμάτι «Φροντίζω για το περιβάλλον», που είναι η μία ενότητα, το ένα κομμάτι από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, και βλέπουμε ότι οι δραστηριότητες που κάνουμε, η έρευνα του πεδίου, τα εργαστήρια, η αηφορική διαχείριση των φυσικών πόρων, που σκοπό έχει να περιορίσουμε την κατανάλωση υλικών, είναι ένα κομμάτι που αγγίζουν και τα εργαστήρια, γιατί πρέπει να κάνουμε ομάδες με τους μαθητές μας, να έχουν διακριτούς ρόλους, να υπάρχει συνεργασία, να ακούγονται όλα τα παιδιά στην ομάδα, να κάνουν παρατήρηση, να προχωρούν σε έρευνα, να καταγράφουν συμπεράσματα.
Και να μπορούν λοιπόν να δουν, να πούν και για την φτώχεια που υπάρχει στη γη και να μπορούμε να διεκδικούμε ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, γιατί μπορεί να έτυχε να γεννηθούμε στην πάνω μεριά του πλανήτη, όπως λέω στους μαθητές μου, αλλά αν ήμασταν από την κάτω πλευρά θα είχαμε πολλά προβλήματα. Να μειώσουμε τις ανισότητες, όπως επίσης να σεβαστούμε και όλα τα έμβια και άβια που υπάρχουν γύρω μας. Να κάνουμε βιώσιμες τις πόλεις μας. Βρεθήκαμε πολύ καιρό κλεισμένοι στα σπίτια μας και καταλάβαμε τι είπα να πει να έχω χώρο στην πόλη μου να περπατήσω. Με ακούτε? Ακούγομαι? Πολύ καλά. Ναι, Γιώτα, πολύ καλά. Ναι, Γιώτα, ναι. Ακούγεσαι, ακούγεσαι. Ακούγεσαι, μια χαρά. Οι μαθητές μας, λοιπόν, να σκεφτούν τοπικά, αλλά να μπορούν να δρουν με μια παγκόσμια συμπεριφορά. Γιατί οι μαθητές έχουν τη δύναμη να συμπαρασύρουν τους γονείς τους, να ευαισθητοποιήσουν πιο γρήγορα την τοπική κοινωνία από ό,τι μπορεί οποιοδήποτε μόνος του, ένας από εμάς μόνος του, τέλος πάντων. Όσον αφορά τώρα τις θεματικές ενότητες έτσι αναλυτικά, το πρώτο πράγμα που κάνουν οι δράσεις ευαισθητοποίησης σχολικής και τοπικής κοινωνίας με τη σωστή διαχείριση και μείωση σπατάλης. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με την οικολογία, έχει να κάνει και με την ευαισθητοποίηση του μαθητή, με την ενεργό πολιτιότητα, ότι ενδιαφέρομαι για το γύρο μου, ενδιαφέρομαι για τους άλλους και ενδιαφέρομαι για το τι μου συμβαίνει, και την ευθύνη μάλλον παίρνω, μοιράζομαι την ευθύνη, το ότι πρέπει να έχω και αύριο. Το να αποφασίσω να καθαρίσω ένα χώρο, να τον υιοθετήσω, γιατί αυτός είναι η γειτονιά μου, γιατί η γειτονιά μου είναι ο κόσμος μου, γιατί εγώ ζω καλύτερα στη γειτονιά μου, γιατί έχω τους φίλους μου, έχω μια ποιότητα ζωής, με βοηθάει να το κάνω και δεν θέλω να έχει απορρίμματα, άρα θέλω να συνεργαστώ και με τους γονείς μου και με το σχολείο μου και με το Δήμο και με τις αρχές. Όπως επίσης και η κομποστοποίηση, ότι οτιδήποτε μπορεί να ξαναγυρίσει στη γη για να γίνει λίπασμα, εγώ θέλω να το κάνω γιατί μειώνω τη σπατάλη και μπορώ να παράγω μόνος μου το λίπασμα που χρειάζονται τα φυτά για να μεγαλώσουν και έχω και τη χαρά ότι αυτό που κάνω ξαναγυρίζει εκεί που ανήκει. Πάντα γενικά προσπαθούμε να πούμε ότι οτιδήποτε παράγουμε, αυτά που παράγουμε δεν είναι σκουπίδια. Πρώτα απ' όλα μειώνω την κατανάλωση. Μέσα στην καραντίνα είδαμε ότι χρειαζόμαστε λίγα πράγματα. Το καταλάβανε και οι μαθητές μας και στα προγράμματα που είχαμε στο σχολείο ξαναγύρισαν πίσω. Καταλάβανε και είπαν ότι κυρία τελικά το να είμαστε καλά είναι απλό. Δεν χρειαζόμαστε πολλά για να είμαστε καλά. Μπορούμε λοιπόν να και σκεφτόμαστε και τους άλλους. Είχαμε κάνει μια δράση «Τι βλέπω από το παράθυρο» και πραγματικά τα παιδιά είχαν αναπτύξει μεγάλη κοινωνική ευθύνη και ενσυναίσθηση όσον αφορά τα δικαιώματα των άλλων και πόσο μπορούν να είναι καλά και αυτοί για να πορευτούμε καλύτερα όλοι μαζί σαν κοινωνία. Όταν λοιπόν μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω, ξαναγυρίζω στην παραγωγή αυτά που μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν, να ξαναλιώσουν, να ξαναγίνουν προϊόντα, έχω τη χαρά της συμμετοχής. Αλλά εκείνο όμως που δημιουργεί συγκίνηση και πραγματικά βοηθάει περισσότερο, γιατί μας βοηθάει να νιώσουμε αυτή την αγάπη και το συνάνθρωπο, είναι το άλλοι πεινούν και άλλοι πετούν, με την έννοια ότι βοηθάω τον συνάνθρωπό μου, τον σκέφτομαι σε οποιαδήποτε δράση μου, αποφασίζω να λειτουργώ με αλληλοσεβασμό, αρχικά με το διπλανό μου, αρχικά με το διαφορετικό άτομο στο σχολείο, διαφορετικά με αυτό που είναι διαφορετικό κατ' επέκταση στο περιβάλλον μου. Και έτσι λοιπόν τα παιδιά να μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλία σε σχέση με τα δικαιώματα και των παιδιών στην εκπαίδευση, αλλά και όλων των ανθρώπων στον πλανήτη. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, πιστεύω ότι φέτος έγινε κατανοητό από όλους και πολλά παιδιά το λένε και ότι κυρία αν δεν υπήρχαν σκουπίδια στο δάσος, μπορεί να μην είχαμε τόσες πολλές φωτιές. Δεν ξέρω πόσο αληθινό είναι ένα μέρος της αλήθειας όμως. Είναι σημαντικό ότι πρέπει να κάνουμε υπεύθυνη κατανάλωση, ότι πρέπει να μπορούν τα παιδιά να δουν την επόμενη εικόνα χωρίς να φοβηθούν όμως. Γιατί είναι αυτά που θα ζήσουν, αυτό που εμείς δεν σεβαστήκαμε, οι γενιές οι δικές μας δεν φροντίσαμε να σώσουμε. Όσον αφορά τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, από την κλιματική αλλαγή και αυτά κινδυνεύουν. Και όσον αφορά
τα μνημεία από την ατμοσφαιρική ρήπανση, αλλά και τα σκουπίδια στους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν είναι ωραίο να πηγαίνει στο Ναό του Δία στην Ολυμπία ή να καίγονται οι μικίνες, γιατί έχει πάρα πολλά σκουπίδια γύρω-γύρω. Η ρήπανση των νερών, το πώς ρηπαίνεται το νερό. Για πρώτη φορά οι μαθητές κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει κάτι που το ξεχνάω. Δεκαετίες πριν νομίζαμε ότι κάτι που το πετούσαμε στον κάδο εξαφανιζόταν. Όταν κάναμε προγράμματα, λέει και τα πόσες πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε από τον κάδο ανακύκλωσης. Μπορούμε να δούμε ποιος διάβασε τι έκανε κτλ. Τώρα λοιπόν στο κομμάτι της υγείας, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, καταλάβαν τα παιδιά ότι μέσα από τώρα με την ανάλυση και των απορριμμάτων και τα λοιπά, των λιμάτων, ότι παίρνουν πληροφορίες για το τι φάρμακα παίρνουμε, το τι τρώμε, τι μπορούμε να κάνουμε, το πόσο μπορώ να φροντίσω την υγεία μου, πώς μπορώ να έχω πληροφορίες ότι αυτή την υγεία μου μπορώ να είμαι καλύτερη, εάν μπορώ να διαχειρίζομαι, να είναι καλύτερη θάλασσα που θα κολυμπάω, να είναι καλύτερη ποιοτικά το φαγητό που θα φάω. Όπως επίσης και ότι η τροφή, για να μπορέσει να θρέψει όλο τον κόσμο, θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό και με μια καλή ροή. Δεν μπορεί να πετάμε το φαγητό. Υπάρχουν άλλοι που πεινούν. Εμείς λοιπόν στο σχολείο έχουμε κάνει δράσεις και λέμε ότι το φαγητό που περισσεύει, υπάρχει φορέας που συγκεντρώνει το φαγητό αυτό, καθαρό, όχι από φάγια, και διατίθεται στις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Τα παιδιά καταλαβαίνουν λοιπόν και στο σχολείο πολλές φορές λένε ότι πάρ' το, αυτό μου παιδί δεν θα το φάω, δεν πεινάω σήμερα, το σάντουιτς το δικό μου δεν θα το φάω, δεν θα φάω το φρούτο μου. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι και η υγεία και το σώμα μου και η συναισθηματική μου υγεία πάνω απ' όλα έχει να κάνει και με τους στόχους που όπως διατυπώνονται. Τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουν όλοι οι άνθρωποι δικαίωμα στην υγεία, δικαίωμα στην εργασία, δικαίωμα στο περιβάλλον. Έχουμε όλη την υποχρέωση να σεβόμαστε αυτό το δικαίωμα. Πάλι έχει να κάνει με την ενεργό πολιτιότητα. Έχει να κάνει με το νοιάζομαι και δρώ. Θέλω να κάνω πράγματα κι εγώ. Είμαι ενεργός πολίτης. Καθαρίζω, είμαι θελοντής. Μαγειρεύω για κάποια ομάδα που το έχει ανάγκη. Συμμετέχω στον κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου μας. Μαγειρεύουμε για κάποιους άστεγους. Υιοθετώ μια παραλία, υιοθετώ το άλσος και αποφασίζω ότι δεν αφήνουμε κάποιον να το βρωμήσει με τα σκυλιά, με τα τσιγάρα, με τα πάντα, να του προκαλέσει ζημιές, γιατί εκεί είναι ο τόπος μας και πάμε και τρώμε, πάμε και παίζουμε. Προσπαθούμε, ειδικά με τις φωτιές, τα παιδιά φοβήθηκαν πολύ, γιατί η φωτιά, ειδικά σε εμάς, έφτασε στην πόρτα μας, στην Πετρούπολη, η τοπική λόγος πήρε και φωτιά. Όσον αφορά τη συμπερίληψη, δεν περισσεύει κανένα σε αυτό το χώρο. Είμαστε όλοι απαραίτητοι. Είμαστε όλοι μια ομάδα. Μέσα από απλές τακτικές, τα παιδιά ενδιαφέρονται και ενεργούν. Αποκτούν κοινωνική συνέστηση και ευθύνη. Αποκτούν φιλική συμπεριφορά απέναντι στους άλλους και απέναντι στο περιβάλλον. Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, κυκλική οικονομία. Όλα είναι ένας κύκλος. Μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω. Μπορώ να ανακυκλώσω, μπορώ να επαναχρησιμοποιήσω, μπορώ να το ξαναγυρίσω πάλι πίσω και να ξαναγίνει ένα προϊόν. Μπορώ να προτιμώ να κάνουμε βιολογικές καλλιέργειες, λιγότερα φάρμακα, καλύτερη ποιότητα τροφής. Αλλά ό,τι είναι απορρίμματα στο τέλος, μπορώ να εκφράσω και την δημιουργικότητά μου. Τα απορρίμματα μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. Είναι σημαντικό ότι μπορούμε να φτιάξουμε στο σχολείο ένα παιχνίδι, ένα Luna Park με ανακυκλώσιμα υλικά. Μπορούν τα παιδιά να ζωγραφίσουν ένα φιδάκι που να έχει πινές και αμοιβές, δίνοντας στους μαθητές τους την ευκαιρία να παίζοντας να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο περνάμε μηνύματα και για την εκπαίδευση, γινόμαστε μια ομάδα και για τις ανισότητες κτλ. Όσον αφορά τώρα το πακέτο του Φύση Χωρίς Σκουπίδια, υπάρχει βιβλίο δραστηριοτήτων, υπάρχουν φυλάδια για μείωση και ανακύκλωση οικιακών συσκευών. Υπάρχουν αφίσες για το χρόνο αποδόμησης των υλικών μέσα στη γη και αυτό το καινούργιο υλικό που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό και έχει λύσει τα χέρια σε πολλούς εκπαιδευτικούς γιατί έχει δημιουργήσει πάρα πολλά ερεθίσματα και τους έχει βοηθήσει στο να προχωρούν και να δημιουργούν νέες συνθήκες με τους μαθητές τους. Μέσα από τη βαλίτσα λοιπόν, η εκπαιδευτική βαλίτσα μας βοηθάει και σε θέματα συναισθηματικής υγείας γιατί μπορούμε να νιώθουμε καλά, να νιώθουμε χαρά, εγώ και οι άλλοι, να μπορούμε να παίζουμε, να δημιουργούμε, να ερευνούμε. Μπορούμε να κάνουμε πειράματα.
μπορούμε το αποτύπωμα των εργασιών μας να, με το αποτύπωμα των εργασιών μας να φροντίζουμε το περιβάλλον, να νοιαζόμαστε για τους άλλους και για αυτό που έχουμε κληρονομήσει και αυτό πρέπει να παραδώσουμε, αποκτάμε κοινωνική ενσυναίσθηση και μπορούμε πάντα να καινοτομούμε και να εκφράζουμε τη δημιουργική μας σκέψη και να παίρνουμε πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Ο Βιδάκιας είναι πραγματικά ένα μαγικό, πώς το λένε, πώς να το πω τώρα, μια καρικατούρα είναι ουσιαστικά, αλλά όμως είναι φτιαγμένο από, από μικρά κομματάκια, που το αποτέλεσμα είναι πραγματικά συγκλονιστικό και εμπνέει τους μαθητές να πειραματιστούν και να κάνουν και εκείνοι διάφορα δικά τους, και πραγματικά έχουν πολύ ωραίες ιδέες. Η βαλίτσα, λοιπόν, οι Βιδάκιας είναι εδώ, είναι πραγματικά εξαιρετικά ωραία φωτογραφία. Μπαίναμε με μαγεύει αυτή τη φωτογραφία. Το φιδάκι της ανακύκλωσης είναι εδώ που σας λέω. Τα παιδιά μέσα από ποινές και αμοιβές μπορούν να προχωρούν. Έχει αφίσεις. Αυτά είναι γνωστά στους εκπαιδευτικούς. Οι αφίσεις από τα διάφορα προγράμματα. Ωραία είναι και αυτή εδώ η αφίσα, είναι πολύ παλιά, από ένα σχολείο, νομίζω, της Θράκης, αν κάνω λάθος με διορθώσετε. Πετάει κάποιος το τσιγάρο και έχει το σλόγγαν και λέει... Κομωτινή, Γιώτα. Να. Λέει, μη το πετάς, μπορεί να μην βρεθεί κάποιος να το μαζέψει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Πιστεύω να ήταν αυτά που σας είπα κάτι να σας έκανε κλικ και θα χαρώ πολύ να συνεργαστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Σιόλα για την αναλυτική της παρουσίαση για το πώς συνδέονται οι θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων και με το πρόγραμμα Φύση Χωρίς Σκουπίδια. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Σοφία Μίχου, η οποία είναι από το δεύτερο γυμνάσιο Αργύρων και είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, να μας παρουσιάσει τις κατασκευές και δημιουργίες στο πλαίσιο προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των μαθημάτων τεχνολογίας, να απαντήσω σε μια ερώτηση που έχει έρθει στο chat για το εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου. Αποστέλλεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς ταχυδρομικά μετά την αίτησή τους στο δίκτυο. Ενώ το υλικό που είναι η βαλίτσα επικοινωνείται μαζί μας στο γραφείο είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά και κανονίζουμε να σας το στείλουμε δωρεάν και αυτό στο σχολείο σας. Λοιπόν, ακούγομαι? Ναι, μια χαρά. Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Σοφία Μίχου, εκπροσωπώ το δεύτερο γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Αττικής και εμείς παίρνουμε μέρος σε πολλά προγράμματα, εθνικά και διεθνή, σε συνεργασία με άλλα σχολεία. Θα σας παρουσιάσω δημιουργίες και δράσεις που έγιναν στο μάθημα τεχνολογίας και στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Θα ήθελα όμως να σας πω ότι διαπιστώνω ότι παλιές καλές πρακτικές που δουλεύω και σήμερα έρχονται και κουμπώνουν σε κάποιες θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων. Στόχος μου είναι να πάρετε ένα κέντρισμα από αυτά που θα δείτε και ευελπιστώ ότι θα το πετύχω. Οι θεματικές ενότητες που δουλεύουμε στο σχολείο είναι επαναχρησιμοποίηση άχρηστων υλικών, κλιματική αλλαγή, επιχειρηματικότητα και το νοιάζομαι και δρώ. Τα παιδιά αναπτύσσουν τις δεξιότητες που συνήθως είναι γνωστές σε όλα τα προγράμματα, συνεργασία, υπευθυνότητα, της ανάπτυξη γραπτού και προφορικού λόγου και αφύπνιση της έμπνευσης και δημιουργίας. Σχετίζονται με τα μαθήματα της ιστορίας, της γλώσσας, φυσικής χημίας που έχουμε ανανεώσει με σπηγές ενέργειας, τα καλλιτεχνικά, την τεχνολογία, πληροφορική και μουσική που επενδύουν τις παρουσιάσεις και τα βίντεο. Η ομάδα αναλαμβάνει τους ρόλους της. Έχουμε τους ερευνητές, την ομάδα πολυμέσων, τους σχεδιαστές, τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς, τους τεχνίτες και βέβαια και τους βοηθούς μας. Οι βασικές αρχές της ομάδας μας είναι η επικοινωνία, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση. Και όλα αυτά αποτυπώνονται
σε ένα συναισθηματικό συμβόλαιο που έχουν φτιάξει τα παιδιά, το οποίο έχουν αποτυπώσει τους κανόνες της ομάδας και τους στηρούν. Έχουν φτιάξει αυτές τις ωραίες φατσούλες και έχουν βάλει τις αξίες που πρέπει να έχει μια ομάδα. Ακούω τη γνώμη των άλλων, δουλεύω για το καλό της ομάδας, συνεργάζομαι κτλ. Όταν τους είπα να αποτυπώσουν πώς ονειρεύονται την πόλη τους, μια κοπέλα από την πρώτη γυμνασίου σχεδίασε αυτό το σκίτσο για την πόλη που ονειρεύεται. Αλλά και μια άλλη μαθήτρια από την τρίτη γυμνασίου έφτιαξε αυτή την κατασκευή για τη γη που ονειρεύεται. Και το αποτύπωσε με τους στίχους του γνωστού τραγουδιού «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα». Επαναχρησιμοποίηση υλικών. Με τέχνες και τεχνικές δίνω ξανά ζωή στα άχρηστα υλικά. Η επαναχρησιμοποίηση άχρηστων υλικών και απορριμμάτων είναι το βασικό μας εργαλείο για τις καλλιτεχνικές μας δημιουργίες. Παλιά υφάσματα γίνονται εξώφυλλα τετραδίων και θήκες. T-shirts μετατρέπονται σε τσάντες. Και μία παλιά μαξιλαροθήκη με ένα εικαστικό μήνυμα, το δέντρο της αγάπης. Συγγνώμη. Ένα βραχιόλι έχει φτιαχτεί από δαχτυλίδια αναψυκτικών. Και μία κορνίζα από χαρτιά περιοδικών. Και βλέπετε και την πίσω όψη που στερεώνεται με χαρτόνι και καλαμάκια και ξυλάκια παγωτού. Για το μάθημα της τεχνολογίας φτιάξαμε αυτή τη δημιουργία που είναι το τρένο της τεχνολογίας και έχει κατασκευαστεί από υλικά παλιού υπολογιστή. Ψηλώσαμε ένα παλιό πληκτρολόγιο, βάλαμε μία δισκέτα, κάρτες κτλ. Στην ενότητα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής, φτιάξαμε τον ανεμόμυλο και το ηλιακό σπίτι από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά, όπως είναι κουτιά συσκευασίας, ύφασμα, φελό και φελιζόλ. Ένα θαλάσσιο υλικό πάρκο. Και στην ενότητα «Φροντίζω το περιβάλλον» ασχοληθήκαμε με τοπικά πολιτιστικά στοιχεία, με μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς και φυσικά πέρσι στην καραντίνα ασχοληθήκαμε με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές. Έτσι φτιάξαμε ένα πέτρινο γεφύρι όταν ασχοληθήκαμε με πρόγραμμα περιβαλλοντικής με τα παραδοσιακά γεφύρια της Ελλάδας. Έχει φτιαχτεί από φελιζόλ όλο αυτό και έχει βαφτεί. Φτιάξαμε τους φάρους, άλλη θεματολογία, η φάρη της Ελλάδος, επίσης από πλαστικό μπουκάλι και αυτός ο φάρος είναι φτιαγμένος από γλαστράκια, πλαστικά γλαστράκια. Και στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς φτιάξαμε την Αγία Σοφία. Στην κλιματική αλλαγή πέρσι έγινε ερευνητική εργασία με θέμα την κλιματική αλλαγή. Συντάξαμε και διακινήσαμε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με αυτό το θέμα. Η διδασκαλία έγινε μέσω WebEx. Τα ερωτηματολόγια επεξεργάστηκαν στη διαδόσεις εκπαίδευση και έχουμε και μια εικαστική δημιουργία μιας μαθήτριας για το λιώσιμο των πάγων. Για την ενότητα δάσος, τα παιδιά της πρώτης γυμνασίου αποτύπωσαν τις απειλές του δάσους, που καταστρέφονται τα δάση για να κτίσουμε βιομηχανίες, από τις πυρκαγιές, ότι η οικονομία της τοπικής κοινωνίας πλήττεται και διάφορες άλλες επεμβάσεις. Έτσι, στο τέλος, φτιάξαμε και άλλη μια εικαστική παρέμβαση. Είναι το δέντρο, το οποίο είναι ένας πίνακας που έχει φτιαχτεί από υλικά του δάσους, ό,τι αφήνει το δάσος, από καρπούς, από φύλλα, από τους φύλους δέντρων, τα κλαδιά.
και στολίζει το σχολείο μας. Στη Δευτέρα Γυμνασίου ασχολούμαστε αποκλειστικά με την επιχειρηματικότητα και γνωριμία με τα επαγγέλματα. Τα παιδιά φτιάχνουν μια εικονική επιχείρηση και ασχολούνται με την εικονική επιχειρηματικότητα. Πώς λειτουργούν? Κάνουν μια προσομοίωση με τον ρεαλιστικό τρόπο λειτουργίας των πραγματικών επιχειρήσεων. Εκπονούν επιχειρηματικά σχέδια και στο τέλος κατασκευάζουν μακέτες, πάλι με άχρηστα υλικά, επαναχρησιμοποίηση πάλι υλικών, σκουπιδιών, παιχνιδιών που έχουν στο σπίτι, ό,τι χρειάζεται για να στήσουν μία μακέτα και στο τέλος διοργανώνουν την παρουσίασή τους για τη διάχυση του αποτελέσματος μέσα στη σχολική κοινότητα. Οι δεξιότητες που έχουν τα παιδιά, τις βλέπετε, είναι να επιλέξουν τη βιομηχανία, να βρουν επωνυμία, λογότυπο, να επιλέξουν ρόλους διευθυντές τμήματων, και εδώ έχουμε να κάνουμε και με τα επαγγέλματα, φτιάχνουν γραμμή παραγωγής, διαφημίζουν το προϊόν και στο τέλος σχεδιάζουν και κατασκευάζουν την τριδιάστατη μακέτα. Ένα παράδειγμα, παρουσιάζουμε ένα λογότυπο και γραμμή παραγωγής εργοστασίου σοκολάτας. Και βλέπετε ότι τα παιδιά έχουν επιλέξει το λογότυπο Chocolate, εδώ, και έχουν χρησιμοποιήσει σαν εικονίδιο το γνωστό σηματάκι Like που έχει μπει στη ζωή μας και έχουν αποτυπώσει όλη τη γραμμή παραγωγής σοκολάτας. Θα σας δείξω μακέτες από παραγωγικές μονάδες. Παίρνουν από κτηνοτροφική μονάδα λατομείο, που είναι του πρωτογενή τομέα. Το λατομείο είναι φτιαγμένο κατά βάση από φελιζόλ. Κτηνοτροφική μονάδα επίσης από φελιζόλ, από χαρτί, παιχνίδια που έχουν τα παιδιά στο σπίτι και δεν τα χρειάζονται, χαρτόνια. Από το δευτερογενή τομέα για την παραγωγή τροφίμων, σας δείχνω ενδεικτικά ένα ινοποιείο που τα παιδιά έμαθαν την παραγωγή του κρασιού, και δίπλα ένα ελαιοτριβείο, είναι μια ανοιχτή γραμμή παραγωγής που παράλληλα μας δίνουν εδώ τι δείχνει ο ελαιώνας και πώς πλέον μετά οι ελιές μεταφέρονται στο ελαιοτριβείο ώστε να γίνει η παραγωγή του λαδιού. Άλλη μία μακέτα που έγινε σε συνδυασμό με το μάθημα της ιστορίας στο γυμνάσιο. Όταν μάθανε στην ιστορία για τις συντεχνίες στο Βυζάντιο, το συνέδεσαν με την τεχνολογία και έφτιαξαν το εργοστάσιο μπύρα στο Βυζάντιο, και έτσι έχει το χαριτωμένο λογότυπο υγρό μπύρ, από το υγρό πυρ. Από τον τριτογενή τομέα, ενδεικτικά σας δείχνω ένα στούντιο τηλεόρασης, παρουσίασης ειδήσεων, το οποίο έχει φτιαχτεί επίσης από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Παραδείγματος χάρη, βλέπετε εδώ, είναι από νεσπρέσο κάψουλες καφέ, από κλέμες, από σχάρες που βρήκαν έξω στον κάδο, από καλαμάκια, από φελούς μπουκαλιών για να κάνουν τις κάμερες. Και βεβαίως η βάση όλη είναι από χαρτί, από κουτί συσκευασίας. Μία άλλη δράση που αγαπούν τα παιδιά στο μάθημα της τεχνολογίας είναι το σενάριο επιχειρηματικότητας. Είναι μία αντιπαράθεση απόψεων που χρησιμοποιείται σαν διδακτική τεχνική. Και είναι το γνωστό μας debate, που είναι ένας αγώνας επιχειρημάτων και πειθούς. Και οι ομάδες, τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ομάδες και αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία τους για το ζήτημα του αγώνα, αντικρούοντας τα επιχειρήματα των αντιπάλων τους σε ολιγόλεπτους λόγους. Έτσι ανακοινώνεται η κατασκευή μιας ξενοδοχειακής μονάδας σε ορεινή περιοχή. Υπάρχει ο προβληματισμός της τοπικής κοινωνίας, αντιπαράθεση δύο μερών, και στο τέλος γίνεται λήψη αποφάσεων. Εδώ έχουμε τη δράση, χωρισμός των ομάδων. Έχουμε την πρώτη ομάδα που είναι υπέρ, ο επιχειρηματίας, ο δήμαρχος, ο εκπρόσωπος της τοπικής αγοράς, και η δεύτερη ομάδα που είναι κατά, οι οικολογικές οργανώσεις,
η κυνηγή, η λοτόμη. Και αρχίζει η επιχειρηματολογία των δύο ομάδων, debate, αγώνα πυθούς. Επιχειρηματολογούν οι ομάδες σε συγκεκριμένο χρόνο, ο καθένας υποστηρίζει τη δική του θέση, αλλά στο τέλος πρέπει να συμφωνήσουν. Και εδώ η συμφωνία έρχεται για μια δημιουργία πράσινης επιχείρησης και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Ο επιχειρηματίας, ο δήμαρχος, η πολιτική ηγεσία υπογράφουν ένα συμβόλαιο για κατασκευή ενός ξενοδοχείου από υλικά που να εναρμονίζονται απόλυτα με το τοπικό περιβάλλον, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης, να υπάρχει κομποστοποίηση, βιολογικός καθαρισμός, χρησιμοποίηση των τοπικών προϊόντων της κοινωνίας και επίσης να υπάρχει και να επενδύσουν στη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων. Θέσεις εργασίας βέβαια από το εργατικό δυναμικό της περιοχής. Στο τέλος κατασκευάζουν τη μακέτα τους. Στον τομέα κοινωνική συνέστηση και ευθύνη. Εδώ έχουμε τον εθελοντισμό, έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπερίληψη, αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα. Στον εθελοντισμό. Πήραμε μέρος στο Νοιάζομαι Κεντρό. Φτιάξαμε το προφίλ του εθελοντή. Μαθαίνουν τα παιδιά ποιο είναι το προφίλ του εθελοντή και παίρνουν μέρος σε πολλές εθελοντικές δράσεις. Στόχος μας είναι να μάθουν οι μαθητές να φουγκράζονται τις ανάγκες της κοινωνίας και να αποκτήσουν τη στάση του ενεργού πολίτη. Ευαισθητοποιούμαστε σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των άλλων και αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τη διαφορετικότητα. Έτσι, δημιουργήσαμε μία σχέση προσφοράς προς το Ίδρυμα Μητέρα που βρίσκεται στη γειτονιά μας και προσφέραμε είδη βρεφικής και παιδικής φροντίδας. Επίσης, πήραμε μέρος στην απομάκρυνση απορριμμάτων στο πάρκο Τρίτσι, που επίσης είναι κοντά μας. Προχωρούμε σε συμπράξεις. Συνεργαζόμαστε και δημιουργούμε με διαφορετικές σχολικές μονάδες προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και όχι μόνο. Έχουμε το Μουσικό Σχολείο Ηλίου, το οποίο συνεργαζόμαστε τα τελευταία χρόνια. Μία πολύ ωραία δράση ήταν ότι προσφέραμε ζεστά ρούχα και κουβέρτες σε στέγη φιλοξενίας αστέγων του Δήμα Αθηναίων, ενώ οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου έπαιζαν τα κάλαντα. Αυτό προ-COVID εποχή. Η σύμπραξη και η συνεργασία με το ΕΚ, το Ειδικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Κρήτης, έχει πολύ καλούς και μεγάλους δυνατούς δεσμούς. Με τον εξαιρετικό φίλο και συνάδελφο Γιώργο Μαυροϊδή, εκπονούμε τα τελευταία χρόνια project που αφορούν την αηφόρο ανάπτυξη και βασίζονται στην αρχή της συνεργασίας και της συνεκπαίδευσης μαθητών ειδικής αγωγής και γενικής αγωγής. Συμμετέχουμε σε διεθνείς διαγωνισμούς και αποσπάμε κάθε χρόνο τα πρώτα βραβεία. Την περσινή χρονιά μπήκε στην παρέα μας και το Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας Αντώνη Τσόκου από την Αμόχωστο στην Κύπρο. Θα χρησιμοποιήσω μία πολύ ωραία φράση που είπε πάλι ο φίλος ο Γιώργος. «Το ότι βρεθήκαμε μαζί ήταν μία αρχή. Το ότι παραμείναμε μαζί ήταν μία πρόοδος. Το ότι συνεχίζουμε να δουλεύουμε παρέα είναι επιτυχία». Μία φωτογραφία εδώ από τη σύμπραξη με το Μουσικό Σχολείο Ηλίου, που την ονομάσαμε Δράση Αγγέλων. Βλέπετε ότι έχουμε φορτώσει καρότσια από σούπερ μάρκετ με τα ζεστά ρούχα και τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου με τις κιθάρες είπανε τα κάλαντα στους άστεγους. Ήταν μια εξαιρετική δράση. Τώρα θέλω να σας δείξω ένα βίντεο που φτιάξαμε μαζί με το ΕΚ Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης. Ονομάζεται «Τα τείχη» από το γνωστό ποίημα του Καβάφη. Το βίντεο εκπροσώπησε την Κρήτη στην κεντρική εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας, την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
Η τότε υφυπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, συγκινήθηκε και χρησιμοποίησε το ποίημα ως εφαλτήριο για τις υπόλοιπες παρουσιάσεις. Και επίσης αυτό το βίντεο θα ήθελα να το προβάλλετε, κυρία Θεοδώρα. Κωνσταντίνου Καβάφη, «Τα τείχη», από το ΕΕΚ Αγίου Νικολάου. Χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς εδώ. Περίσκεψη, λύπη, εδώ. Μεγάλα και ψηλά, τριγύρω μου έκτισαν τείχη. Υψηλά, τείχη. Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Απελπίζομαι. Άλλο δε σκέπτομαι. Το νουν μου τρώγει αυτή η τύχη. Σκέπτομαι. Τύχη. Διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω ήχον. Να κάμω. Α, όταν έκτιζαν τα τείχη, πώς να μην προσέξω. Έκτιζαν. Προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ή ήχων. Ποτέ κρότων. Ήχων. Ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Ανεπαισθήτως. Κόσμον έξω. Ωραία, δεν πειράζει. Κολλάει η Θοδώρα. Νομίζω ότι το σταματάμε. Ωραία. Ήθελα να προσθέτω ότι το βίντεο έγινε στο πλαίσιο του 10ου στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, λιγότερες ανισότητες. Πιστεύω έτσι να σας βοήθησα λίγο για το μπράβο. Τι να κάνετε. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο. Μας συγκινήσατε. Είμαστε καλά. Κυρία Μίχου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχονται πάρα πολλά συγχαρητήρια μηνύματα και στο chat. Και για το βίντεο, αλλά και για το πρόγραμμα που κάνατε. Και για τη συγκεκριμένη δράση με τον κύριο Μαυροϊδή. Ευχαριστώ πολύ. Και να προχωρήσουμε... Και να προχωρήσουμε παρακάτω σιγά σιγά. Το λόγο έχει η κυρία Νεφέλη Τριανταφύλου, η πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, που αν δεν κάνω λάθος θα μας παρουσιάσει κάτι και μετά θα πάμε σε συζήτηση. Ναι. Να σας πω, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ από το βίντεο και τελικά αυτό που... Το μάθημα που μας δίνει η ενασχόληση με τους 17 στόχους, ότι δηλαδή τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν μπορούν να προσεγγιστούν ανεξάρτητα από δικαιώματα, νομίζω ότι μετάνιωσα που κάνω τώρα την παρουσίαση, γιατί νομίζω αυτό το βίντεο θα ήταν πολύ ωραίο για να κλείσει τη συνάντηση. Αλλά παρόλα αυτά,
να κάνω μια ανακεφαλαίωση, γιατί ο στόχος του σεμιναρίου απόψη ήταν αναστοχαστικός, δηλαδή να δούμε τις παλιές πρακτικές μας. Βλέπετε ότι οι πρακτικές παλιότερες μιλούσαν ήδη για δεξιότητες, ήδη η κυρία Μίχου μιλούσε για τους τίτλους των εργαστηρίων δεξιότητων, όταν τις έκανε δεν υπήρχαν δεξιότητες, παρόλα αυτά σημαίνει ότι είναι ευκαιρία τώρα με τις δεξιότητες, αντί να αγχωθούμε, να δούμε τι πρακτικές είχαμε, τι κάναμε, γιατί όλα αυτά που κάναμε στο παρελθόν μπορούν να άνετα να ενταχθούν στα εργαστήρια δεξιοτήτων. Άλλωστε, όπως είδατε και με την παρουσίαση της κυρίας Σιόλα, όλη η θεματολογία του δικτύου, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, κάθε διαφάνεια είχε κουτάκια, ήταν οι 17 στόχοι. Ήταν τίτλοι από πάνω που ήταν οι τίτλοι των δεξιοτήτων. Σκόπιμα δεν σας είπα κάτι περισσότερο, γιατί ήταν πολύ, δηλαδή έμεινε πάρα πολύ ώρα στην παρουσίαση των θεματικών ενωτήτων και φαινόταν, για όποιον κοίταγε, φαινόταν η διασύνδεση με τους 17 στόχους, δεν είχε νόημα να επιμείνουμε πιο πολύ. Και με τις δεξιότητες, σας έχω εδώ τη διαφάνεια που είναι ακριβώς οι 4 θεματικές. Αριστερά είναι αυτό που λέμε ότι έχει να κάνει με την ευημερία, τα παλιά δικαιώματα που ήταν και στην Οικουμενική Διακήρυξη. Δεξιά τα πιο μοντέρνα δικαιώματα που είναι ό,τι είχε να κάνει με περιβαλλοντικό δικαίωμα στην ενότητα φροντίζω το περιβάλλον. Αριστερά κάτω ό,τι ήταν και στην Οικουμενική Διακήρυξη με τα πολιτικά δικαιώματα και με τις ατομικές ελευθερίες. Και οικονομία δεξιά με την επιχειρηματικότητα, με την κυκλική οικονομία και όλα αυτά. Τα θέματα τα δικά μας, τις εκπαίδευσης για την αειφορία, τις περιβαλλοντικές εκπαίδευσης, εκπαίδευση για την αειφορία, είναι συστημικά. Δηλαδή, αρκεί να πάρεις ένα αντικείμενο, ένα θέμα και να σου βγουν όλες αυτές οι σκοπιές, με διαφοροποίησεις βέβαια. Για παράδειγμα, σε μια χωματερή δεν υπάρχει το θέμα της υγείας, δεν υπάρχει το θέμα των δικαιωμάτων. Ποιες γειτονιές υποδέχονται τις χωματερές, ποιοι δήμοι υποδέχονται τις χωματερές, τα σκουπίδια των άλλων δήμων. Πέρα από τη περιβαλλοντική επιβάρυνση, πέρα από ό,τι έχει να κάνει με κυκλική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Επομένως, αυτό ήθελα να κάνω, γι' αυτό ήθελα να παρουσιάσω ένα μόνο αντικείμενο, όπως είναι ένα ρούχο, γιατί συνδέεται με πάρα πολλά πράγματα, με όλη την παραγωγική αλυσίδα, μέχρι που να γίνει σκουπίδι. Και ας πάμε να το κάνουμε γρήγορα, γιατί περνάει και ο χρόνος. Κάνω προβολή όμως παρουσίασης για να μην... ναι. Λοιπόν, θα δούμε την περίπτωση ενός εργοστασίου στο Μπαγκλαντές, Rana Plaza, που γκρεμίστηκε πριν από... πολλά χρόνια, 7 χρόνια θα κλείσουμε τον Απρίλιο του 2021, στις 24 Απριλίου του 2013. Καταραίει. Κατέρευσε το εργοστάσιο, κατασκεύαζε ρούχα για παγκόσμιες φίρμες. Λοιπόν, αν δούμε ρούχα που τα φοράμε και ακριβές μάρκες, τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι είναι μια τι αφηγείται ένα ρούχο, δηλαδή, ολόκληρη ιστορία. Στη βιομηχανία κλωστοφαντουργίας υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και οι ετικέτες πιστοποίησης δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Επικίνδυνες χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα, απορρυπαντικά, βαφές, μελάνια, βλάπτους εργαζόμενους, καταναλωτές και περιβάλλον. Ποιος στόχος είναι εδώ, λέτε. Θα μπορούσατε να γράψετε στο chat, κυρία Θεοδώρα θα με καθοδηγεί, για να μην το κάνω μόνη μου. Επομένως, είναι επικίνδυνες χημικές ουσίες, φυτοφάρμακα, απορρυπαντικά, βλάπτουν εργαζόμενους, καταναλωτές και περιβάλλον, η παραγωγή των ρούχων. Ποιον στόχο θα βάζετε εδώ. Όλοι είναι με κάποιο τρόπο, αλλά λέμε ο πρώτος που μας έρχεται στο μυαλό. Έχουμε βάλει τον στόχο 12, 11, 14 και 9. Ωραία, για να δούμε. Είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε, θα τα δούμε και αργότερα, αλλά στις φράσεις, επειδή λέει ότι είναι επικίνδυνες χημικές ουσίες, βλάπτουν εργαζόμενους, καταναλωτές και περιβάλλον, είναι ο στόχος καλή υγεία και εφημερία. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι και άλλοι, έτσι, αλλά μιλάμε ο πρώτος. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο σαν ενολογικός χάρτης, να βάζαμε κάτω από εδώ και τους υπόλοιπους που βάζατε. Πάμε στην επόμενη φράση. 75 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται για να φτιάξουν τα ρούχα μας. Το 80% είναι γυναίκες και ηλικίες 18-35 ετών.
Ποιον στόχο θα βάζαμε εδώ? Τον 3, τον 13, τον 10, ωραία, τον 5, τον 7. Πάμε και εδώ. Είναι ο πρώτος αυτός και όλα τα άλλα από κάτω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ισότητα των φύλων, γιατί βέβαια εδώ, σε αυτές τις βιοτεχνίες φασών, οι συνθήκες είναι λαϊνές, και οι μισθοί πολύ χαμηλοί κτλ. Πάλι της κλωστοϊφαντουργίας υποφέρουν από δυσμενείς συνθήκες, εργασίες και χαμηλές αμοιβές, με ενδείξεις σε ορισμένες περιπτώσεις για έλλειψη σεβασμού θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία. Πάμε. Τον 12. Τον 10. Τον 8. Πάμε λοιπόν. Είναι όντως 8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη. Ο οποίος συνδέεται βέβαια και με όλα αυτά που είπατε. Γιατί εδώ μιλάμε για καταπάτηση θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία. Η αξιοπρεπής εργασία και η οικονομική ανάπτυξη, τονίζουμε το αξιοπρεπής. Δηλαδή, να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, το growth, η μεγέθυνση και όλα αυτά, αλλά με διασφάλιση της αξιοπρέπειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μισθολογικά, συνθήκες εργασίας κτλ. Ψηλά ποσοστά εμφανίζονται για εκφοβισμό, τραυματισμού, θανάτου στη βιομηχανία ενδυμάτων όταν οι εργαζόμενοι υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους. Δηλαδή, όταν διεκδικήσεις καλύτερο μισθό, η συνέπεια είναι, και εδώ ενδεχομένως υπάρχει ένα είδος εκφοβισμού και χαλαρές σχέσεις εργασίας, αλλά όμως εκεί είναι ακόμα... Είναι πιο πρωτόλια και πιο ανεπεξέργαστα πράγματα και πιο άγρια. Ποιο στόχο θα βάζετε εδώ, συνάδελφοι? Έχουν βάλει τον 10 και τον 16. Τον 10 μας λένε πάλι. Το 10. Yeah. Ωραία. Εδώ είναι, πριν η δικαιοσύνη βέβαια, αλλά σε αυτό το στόχο είναι και ισχυροί θεσμοί. Ισχυροί θεσμοί, τα συνδικάτα, οι διεκδικήσεις των δικαιωμάτων, που όταν δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχουν και μια σειρά άλλων πραγμάτων. Πιο ευάλωτα άτομα συχνά ζουν σε περιοχές όπου η βιομηχανία κλωστοϊφαντουργίας ρυπαίνει περισσότερο. Τι θα βάζαμε εδώ? Δηλαδή, εκεί που ρυπαίνει... Το 15. Ρυπαίνει η βιομηχανία περιοχές που είναι ευάλωτα τα άτομα. Ποιο είπες, Θεοδώρα, το 11? Ναι. Το 11 μας έχουν πει πολύ εκπαιδευτικοί. Και πάμε. Εγώ θα έλεγα και το 10. Ωραία. Πολύ σωστά. Είναι σίγουρα βιώσιμες πόλεις. Και η ζωή στο νερό και στη στεριά, γιατί υπάρχει ρήπανση κτλ. Ωστόσο, υπάρχει αυτό που λέμε αδικία, έλλειψη δικαιοσύνης, και υπάρχει και όρος και κλιματική αδικία και περιβαλλοντική αδικία, γιατί αυτός που παράγει, αυτός μάλλον που καταναλώνει αυτά που παράγεις εσύ, δεν υφίσταται τις επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας αυτών που αγοράζεις. Δηλαδή, εγώ θα αγοράσω ένα γυλαίκο από τον Μπαγκλαντές, αλλά δεν θα είναι το δικό μου ποτάμι που θα γεμίσει τοξικά χρώματα κτλ. Οπότε είναι λιγότερες ανισότητες. Σχεδόν το 20% των παγκόσμιων λιμάτων παράγεται από τη βιομηχανία της μόδας. Που είναι τρομακτικό βέβαια. Γιατί, προσέξτε, όταν λέμε βιομηχανία μόδας, εννοούμε κλωστοϊφαντουργία, που πρώτη ύλη δεν είναι το μαλλί, είναι το πετρέλαιο. Εντάξει, που γίνεται πολυεθυλένιο και υφαντική ίνα και τα λοιπά. Τι στόχο θα βάζαμε εδώ? Έχουν πει το 6, το 3, το 12, τον 7 και τον 8. Για να δούμε. Είναι τα παγκόσμια λίμματα. Επειδή είναι λίμματα, δεν σημαίνει ότι δεν είναι και υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, απλώς λέμε το πρώτο,
Έτσι κι αλλιώς όλοι οι στόχοι εμπλέκονται όπως έχετε δει μέχρι τώρα. Καθαρό νερό και αποχέτευση. Κλειστοϊφατουργία είναι υπεύθυνη για 1,2 δισεκατομμύρια τόνους εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα ετησίως. Εκπέμπει περίπου το 10% των παγκόσμιων εκπομπών. Περισσότερο από τις εκπομπές όλων των διεθνών πτήσεων και της ναυτιλίας μαζί. Που εμένα είναι, αυτές οι πληροφορίες είναι από την Ελληνική Πλατφόρμα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Είναι τρομακτική πληροφορία, γιατί μιλάμε για τα φτηνά ναυτιλιακά καύσιμα, μιλάμε για τα αεροπλάνα και την κυροζίνη και όλα αυτά. Και τα ρουχαλάκια που φοράμε συνεισφέρουν πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν, τι θα βάζαμε? Κλωστοϊφαντουργία. Το 12. Που ευθύνεται. Το 7. Το 9. Το 12 μας λένε πάλι. Για να δούμε. Το 13. Ωραία. Πολύ ωραία. Επειδή είναι εκπομπές, βέβαια και όλα τα άλλα συνδέονται, δεν υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό. Η κλωστοϊφαντουργία έχει τεράστιο αντίκτυπο στη γη, τον αέρα, τη βιοποικιλότητα και το νερό. Γη, αέρας, βιοποικιλότητα και νερό. Άρα είναι... Να το πάρει το ποτάμι. Το 15, το 14. Είναι. Το 13. Το 14 και το 15. Πολύ ωραία. Ωστόσο, σαν καταναλωτές, ως καταναλωτές έπρεπε να γράψω, εντάξει. Σαν καταναλωτές λοιπόν, ως καταναλωτές μπορούμε να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες και φίρμες που επαναχρησιμοποιούν, επισκευάζουν, ανακυκλώνουν ρούχα, αλλάζοντας τις καταναλωτικές μας συνήθειες. Το 14, το 9, το 17, το 13, το 9, το 12, το 12, το 9, το 17. Δεν είναι λάθος, έτσι. Είναι απλώς εδώ, επειδή λέει καταναλωτές και αλλάζω καταναλωτική συνήθεια, είναι υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Και βέβαια από εδώ όλα τα άλλα. Αυτό θα ήταν ωραίο και εργαστήριο. Δηλαδή κάθε στόχο που δίνει, αυτό είναι μέσα από την πλατφόρμα που προτείνει, μπορεί να συνδεθεί και γιατί με τους άλλους στόχους. Επομένως, είδαμε ότι ένα ρουχαλάκι απλό, αν δούμε την ιστορία του, έχει να κάνει με πολλούς στόχους και ενδεχομένως με περισσότερα στοιχεία θα βάζαμε και άλλους. Κάτι που σημαίνει ότι είναι συστημικό αντικείμενο, γιατί είναι απραγματικό αντικείμενο και μας φέρνει σε επαφή με πρόβλημα, με πραγματικό πρόβλημα, πραγματικά προβλήματα, με ό,τι απασχολεί ανθρώπους που δουλεύουν, που χρησιμοποιούν, που επιβαρύνονται από τις συνέπειες της παραγωγικής διαδικασίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι... Τελειώνω με αυτό, ότι δεν υπάρχει αντικείμενο, ίσως είναι λίγο ασταθής η σύνδεσή μου, δεν υπάρχει αντικείμενο που να μην μπορεί να σταθεί. Αν το προσεγγίσουμε... Να σας πάρω σε λίγο. Αν το προσεγγίσουμε συστημικά, δηλαδή από όλες τις σκοπιές, έχουμε και την ευημερία αριστερά και τα δικαιώματα και τα περιβαλλοντικά, την περιβαλλοντική διάσταση και την οικονομία. Εδώ θέλω να σταματήσω, γιατί νιώθω ότι σας κούρασα λίγο. Σταματώ να κάνω διαμοιρασμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Νεφέλη. Ήταν πολύ χρήσιμο για να δούμε πώς τελικά διάφορα θέματα συνδέονται με όλες τις προεκτάσεις της αειφορίας και με το περιβάλλον και με την κοινωνία και με την οικονομία και το πώς δεν μπορούμε να προσεγγίζουμε μόνο θεματικά ή αποσπασματικά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, είτε είναι τα απορρίμματα, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο ζήτημα. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θέλω να πω, γιατί έχει περάσει και η ώρα, έχω στείλει το παρουσιολόγιο στο chat. Παρακαλώ πολύ να πατήσετε στο link και να το συμπληρώσετε όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη. Βλέπω ότι το έχουν συμπληρώσει μόνο 16 από τους 32 που είμαστε μέσα στην εκδήλωση.
Οπότε σιγά σιγά, εάν μπορούν και οι υπόλοιποι να το συμπληρώνουν και να μπορέσουμε να σας αποστείλουμε τις βεβαιώσεις συμμετοχής. Και... Όποιος θέλει να υποβάλει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, μπορεί να πάρει το λόγο. Τώρα δεν είμαστε και τόσο πολύ. Ή να το γράψει στο chat, όπως θέλετε. Αν έχετε κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο ή κάποια παρατήρηση ή κάτι που θέλετε να προσθέσετε. Ναι. Νεφέλη, εγώ θα ήθελα να πω, έτσι τελειώνοντας λιγάκι, ότι τελικά βλέπετε ότι το φύση χωρίς σκουπίδια δεν είναι απλά κάνω λίγη ανακύκλωση. Έχει πολλά μέσα θέματα, θεματολογίες, ενότητες, δράσεις και όμως μπορείτε εύκολα να δουλέψετε όλες. Και μπορείτε πολύ περισσότερο να τις συνδέσετε αυτές τις θεματικές ενότητες του φύση χωρίς σκουπίδια με τις θεματικές ενότητες των εργαστηρίων δεξιοτήτων.